φορά ακόμα, η φωνή του Πατρ Κοσμά βρίσκεται κοντά σας για να σας κρατήσει και απόψε συντροφιά περίπου 2 ώρες με τη βοήθεια του Θεού. Όπως γνωρίζετε, αγαπητοί μου ακροατές, τηλεθεατές, συγγνώμη, την προηγούμενη Κυριακή είχαμε συζητήσει και είχαμε αναπτύξει το κατά δύναμη φυσικά το θέμα της μαγείας, για το τι εστί μαύρη μαγεία, λευκή μαγεία και όλα τα είδη τα οποία ανήκουν στη μαγεία. Τη μαντεία, τη φαρμακεία, τους επαϊδούς, τους γητευτές, τους γοητευτές, τους αστρολόγους, τους ιονοσκόπους, τους φαρμακούς και όλα τα άλλα παρεμφερή είδη τα οποία συζητήσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας για τη μαγεία και για όλα τα είδη της μαγείας και με τη βοήθεια του Θεού πιστεύω ότι θα κατορθώσουμε σήμερα να την ολοκληρώσουμε. Θα ήθελα όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν αρχίσουμε να συνεχίσουμε το θέμα της μαγείας, θα ήθελα σήμερα, μια που είναι η τελευταία Κυριακή του Τριωδίου, η Κυριακή της Τυρινής, και ως γνωστόν η Εκκλησία μας ετοίμησε, ενεθύμησε μάλλον, την εξορία του Αδάμ και της Εύας από του Παραδείσου και μία ότι αύριο εισερχόμεθα εις την Αγία, εις το στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα ήθελα να πω στην αγάπη σας 2 λόγια γύρω από τη σημερινή ημέρα και γύρω από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Με συγχωρείτε. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η Εκκλησία μας ετοίμησε και μας ενεθύμησε την εξορία του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο. Σε άλλη εκπομπή, παλαιότερη μας, είχαμε αναφερθεί για το θέμα του Παραδείσου. Επειδή κάποιοι φίλοι και φίλες, ακροάτριες, μας ξαναενόχλησαν και μας ζήτησαν να πούμε περισσότερα πράγματα γύρω από το θέμα του Παραδείσου, νομίζω, με συγχωρείτε, ότι σήμερα, μια που η Κυριακή είναι η εξορία του Αδάμ και της Εύας από τον Παράδεισο, νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να πούμε 2 λόγια, όχι δικά μας, αλλά ενός μεγάλου Αγίου Πατρός Εκκλησίας μας, του Αγίου Αναστασίου του Σιναήτου, γύρω από το θέμα του Παραδείσου. Διαβάζω λοιπόν αυτούσια το τι είναι ο Παράδεισος. Ρωτάνε τον Άγιο Αναστάσιο, τον Σιναήτη, εάν είναι αισθητός ή νοητός ο Παράδεισος, αν είναι δηλαδή υλικός, εάν είναι πνευματικός, αν είναι φθαρτός ή είναι άφθαρτος. Και αναφέρεται φυσικά στην ερώτηση αυτή για τον Παράδεισο του Αδάμ και της Εύας. Και απαντάει ο Άγιος Αναστάσιος Σιναήτης, «Ως περούν 2 Ιερουσαλήμ η Γραφή λέγει, ουράνιον και επίγειον, ούτω και 2 παραδείσους, ένα πνευματικών και έτερων αισθητών. Εξού και τα νηλώα ταύτα και εφρατήσια ύδατα εισπορεύονται επί γης, ένθα Αδάμ και η Εύα και ο Όφης και τα φυτά. Ή γάρ τον Όφην και τα φυτά και τα ύδατα αλληγορικώς εκλάβημεν, πάντως που και τον Αδάμ και την Εύαν ανατρέψουμεν, μάλλον δε αθετήσουμεν την Θεία Γραφή. Ως περούν ο Αδάμ υπήρχε μέσος φθοράς και αυθασίας, τι ούτως ειν και έστιν ο Παράδεισος». Μας λέγει λοιπόν εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι ο Παράδεισος του Αδάμ και της Εύας είναι και αισθητός αλλά και πνευματικός. Όπως λέει και η Ιερουσαλήμ, η Αγία Γραφή αναφέρει ότι υπάρχει και επίγεια Ιερουσαλήμ αλλά και η Άνω Ιερουσαλήμ. Διότι εάν πάρουμε μόνο για πνευματικό τον Παράδεισο του Αδάμ και της Εύας, τότε λέει θα πρέπει να διαγράψουμε όλα τα άλλα νοήματα και τα λόγια της Αγίας Γραφής και να απορρίψουμε και τα ζώα και τα φυτά ότι δεν ήταν αισθητά. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα αθετήσουμε την Θεία Γραφή. Και όπως ο Αδάμ μας λέει και η Αγία Γραφή υπήρχε μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας,
Δηλαδή ήταν και φθαρτός αλλά και άφθαρτος. Του είχε δοθεί από τον Θεό η δυνατότητα να φτάσει στην αφθαρσία και στην αθανασία. Ήταν, όπως είχαμε πει την προηγούμενη Κυριακή, δυνάμει αθάνατος και δυνάμει άφθαρτος και δυνάμει αιώνιος. Και θα έπρεπε ο ίδιος να εργαστεί, να αγωνιστεί για να μπορέσει να πετύχει και να παγιώσει την αθανασία, την αιωνιότητα και την αφθαρσία. Όπως λέω από ο Αδάμ ή το μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, έτσι και ο Παράδεισος ήταν και αισθητός αλλά και πνευματικός. Ο Άγιος Επιφάνιος, επίσκοπος Κύπρου, αναφέρει τα εξής, ότι ούκ έστειν επί γης ο Παράδεισος και αληθεί τα εν τη γενέση γεγραμμένα, αλλά λιγορείται ουδέν αληθεύει της ακολουθίας πάντα αλιγορούμενα. Δηλαδή ότι δεν αληθεύει ότι ο Παράδεισος ήταν αλιγορικός, αλλά ήταν αισθητός. Εν αρχή γάρφει εσύ επίση ο Θεός τον αρώνα και τη γη και τα πάντα. Και ουκ έστειν αλιγορούμενα, λέγει, αλλά ορώμενα. Όλα αυτά που λέει ότι επίση ο Θεός τον αρώνα και τη γη και όλα αυτά ήταν αισθητά και δεν ήταν κάτι το αόρατο. Έτσι λέει και ο Παράδεισος. Και τον άνθρωπο εν αληθεία όντας πίσης ο Θεός έθηκεν αυτό είναι το παραδείσο της τρυφής. Ούτω τίνιν και ο Αδάμ τεθήσαν το παραδείσο της τρυφής έφαγεν από το ξύλου. Ο δε παράδεισος ήτο εν εδέμ κατά ανατολάς. Πηγή δε ανέβαιναν κλπ. Και τέσσερις ποταμοί εξ αυτού εκπορεύοντο. Όνομα δε ενή Φυσών, δεύτερος δε Αιγαίων και Νείλος, τρίτος δε Τίγρης και τέταρτος ο Εφράτης. Και καταλήγει μετά ο Άγιος Επιφάνιος, ή τίνιν ουκ έστει παράδεισος αισθητός επί της γης. Αν λοιπόν δεν ήταν ο παράδεισος αισθητός επί της γης, του Αδάμ και της Εύας, πάντως ουδέ πηγή, ουδέ ποταμός, ουδέ τέσσερες αρχές, ουδέ σική, ουδέ ξύλο. Δεν θα υπήρχαν ούτε και η πηγή, ούτε και τα δέντρα, ούτε και τα ξύλα, ούτε και ο καρπός ο απογορευμένος. Ή ουκ εν η Εύα, ουδέ Αδάμ. Συγγνώμη, ουκ έστει λοιπόν Εύα ή εξ αυτού φαγούσε. Αν δεν υπήρχε το ξύλο, δεν θα υπήρχε και η Εύα η οποία έφαγε από το ξύλο. Εάν ουκ εν η Εύα, αν δεν υπήρχε και η Εύα, ουδέ Αδάμ, δεν θα υπήρχε και ο Αδάμ. Και ου καίνει Αδάμ και αν δεν υπήρχε ο Αδάμ, ουδέ άνθρωποι εσύν, αλλά μύθος λοιπόν η αλήθεια και αλληγορείται λοιπόν πάντα κατά θέλεια των Οριγέννη. Και η αλληγορική ερμηνεία, λέγει ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, είναι λέει ανοησία και πλάνη του Οριγένους. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σχετικά με τον Παράδεισο του Αδάμ και της Εύας, που κυρίως και κατεξοχή είναι ο παράδεισος αισθητός αλλά και πνευματικός, όπως και ο Αδάμ και η Εύα ήταν μέσω φθοράς και αφθαρσίας, μέσω θνητότητος και αθανασίας. Τώρα, για το πού θα είναι ο παράδεισος τον οποίο προσδοκούμε όλοι οι χριστιανοί μετά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, πολλοί από τους Αγίους Πατέρες και πολλά χωρία και εδάφια της Αγίας Γραφής αναφέρουν φυσικά ότι θα είναι εις τον ουρανό. Πλην όμως ο ουρανός, όπως όλοι μας γνωρίζουμε, δεν είναι κάπου χειροπιαστός, ούτε είναι από πάνω μας ούτε είναι από κάτω. Ο ουρανός είναι παντού, περιβάλλει όλη την γη και είτε πάνω στον ουρανό πούμε, είτε κάτω, είτε δεξιά είτε αριστερά, παντού είναι ο ουρανός. Εις τον ουρανό λοιπόν θα είναι ο αναμενόμενος παράδεισος τον οποίο προσδοκούμε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και όλοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, Ορθόδοξοι Χριστιανοί επαναλαμβάνω, θα είναι εις τον ουρανό. Τώρα, εάν κανείς μπορέσει να περιγράψει και να μας πει πού ακριβώς είναι ο ουρανός, τότε φυσικά θα μπορέσουμε και εμείς να πούμε ότι σε εκείνο το σημείο ή σε κάποιο άλλο σημείο. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σχετικά με τον Παράδεισο. Σήμερα λοιπόν, ο Αδάμ και η Εύα εξευλήθη του Παραδείσου. Και εξευλήθη του Παραδείσου όχι για κανένα άλλο λόγο, για καμία άλλη αιτία, αλλά ως γνωστόν, διότι παρήκουσε την εντολή του Θεού και έφαγε από τον επιγορευμένο καρπόν. Έκανε λοιπόν παρακοή και συγχρόνως έφαγε, παρήκουσε, έλυσε την εντολή της νηστείας που του είχε δώσει ο Κύριός μας, ο Θεός μας. Ήτο λοιπόν εντολή νηστείας, το ου φάγεστε από το ξύλο
του δέντρου του καλού και του κακού, της γνώσης του καλού και του κακού, δεν σημαίνει τίποτα άλλο, λένε όλοι οι Άγιοι Πατέρες, από το ότι εδόθησε αυτόν εντολή νηστείας, να μην φάγει από το δέντρο εκείνο, από τον απειγορευμένο καρπόν. Οπότε, παρακούοντας ο Αδάμ και η Εύα την εντολή του Κυρίου μας, αυτόματα δεν νήστευσαν και δεν εφήρμοσαν και δεν υπήκουσαν στην εντολή του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρώτη εντολή, η οποία εδόθη εις τους πρώτους ανθρώπους, τον Αδάμ και την Εύα, ήταν εντολή νηστείας. Ναι, εντολή νηστείας. Ου φάγεστε από τον καρπόν αυτόν. Και σήμερα καλούμεθα πάλι διαμέσου της Αγίας Εκκλησίας, της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, να κάνουμε πάλι νηστεία. Ως γνωστόν, η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μία από τις πιο αυστηρές και τις πιο σπουδαίες και η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, περίοδος νηστείας που έχουν θεσπίσει και οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι ευθύς εξ αρχής, εις τας αποσταλικάς διαταγάστων. Καλούμεθα λοιπόν να νηστεύσουμε. Και ως γνωστόν, η νηστεία αυτή είναι η πιο αυστηρή από όλες τις άλλες νηστείες, από τις νηστείες των Χριστουγέννων, από τις νηστείες του 15 Αύγουστου και από όλες τις άλλες νηστείες οι οποίες έχουν θεσπιστεί. Όλη την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή δεν επιτρέπεται να φάμε τίποτε από τα ακόλουθα, ούτε κρέας, ούτε ψάριον, ούτε τυρών, ούτε οά, ακόμα και έλαιον και όστρακα και μαλάκια, εκτός έκαστον Σαββατοκύριακο, κάθε Σαββάτο και Κυριακή, που μπορούμε και επιτρέπεται να τρώμε έλαιο, οστρακοειδή και μαλάκια. Όλες τις άλλες ημέρες θα πρέπει να τηρούμε αυστηρά, αυστηρωτά την νηστεία. Βέβαια, αυτό ισχύει πάντοτε, όπως αναφέρει και ο 69ος Αποστολικών Κανόν, ο οποίος εκεί μέσα αναφέρει αρκετά πράγματα σχετικά με την νηστεία και την ερμηνεία βέβαια του Αγίου Νικοδήμου. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι η νηστεία ισχύει και πρέπει να την εφαρμόζουν όλοι εκείνοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μηδενός εξαιρουμένου, εκτός από εκείνους οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα ασθένειας ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Αυτοί οι Χριστιανοί, αυτοί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα πρέπει λοιπόν να συμβουληθούν που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή νιώθουν κάποια αδυναμία, κάποια ασθένεια, θα πρέπει να συμβουλευθούν τον πνευματικό τους, τον ορθόδοξο πνευματικό τους, ούτως ώστε να τους καθορίσει εκείνος και μόνο εκείνος, όχι προαιρετικά ο καθένας όπως νομίζει και όπως επιθυμεί, να τους καθορίσει ποιο είδος νηστεία θα κάνουν εκάστη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή Μικρή Τεσσαρακοστή και μέχρι ποια κατάλυση θα πρέπει να κάνουν. Δηλαδή αν θα καταλύσουν μόνο έλαιον όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ή τυρί ή οά ή ψάρι ή σε πολύ βαριές και μεγάλες περιπτώσεις όταν ο άλλος κινδυνεύει να πεθάνει και κρέας. Είναι σαφέστατη λοιπόν η εντολή της Εκκλησίας μας ότι η νηστεία αυτή είναι μεγάλη, είναι σπουδαία και θα πρέπει όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να τηρήσουν αυτή την εντολή για να μην πάθουν ό,τι έπαθε ο Αδάμ και η Εύα που σήμερα έχουμε την μνήα της εξορίας των και εμείς και να εξοριστούμε από τον πνευματικό παράδεισο τον οποίον προσδοκόμεν. Θα δούμε αγαπητοί φίλοι και φίλες πόσο σπουδαία και πόσο σημαντική είναι η νηστεία. Διότι δυστυχώς σήμερα στην εποχή μας οι περισσότεροι από τους ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους χριστιανούς δεν νηστεύουν, γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Και αν θέλετε, γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γίνει οίκοι δαιμονίων μικρών ή μεγάλων. Δηλαδή το ότι μια που και σήμερα και την προηγούμενη Κυριακή το θέμα μας ήταν η μαγεία και όλα τα της μαγείας, ένας σπουδαίος και σοβαρός λόγος που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πέσει σε δαιμονισμό, έχουν δαιμονιστεί, είναι ακριβώς η αθέτηση της εντολής της νηστείας. Είναι ακριβώς το ότι δεν νηστεύουν από όλα εκείνα τα οποία έχει ορίσει και θεσπίσει η Εκκλησία μας την Τετάρτη, την Παρασκευή, τις δύο γνωστές ημέρες καθόλων των χρόνων και τις Αγίες και Μεγάλες Τεσσαρακοστές ή τις Μικρές Τεσσαρακοστές όπως είναι το Χριστουγέννου, 15 Αύγουστο, των Αγίων Αποστόλων και άλλων.
Σπουδαία λοιπόν η εντολή της νηστείας, η πρώτη εντολή που εδόθη στον Παράδεισο, στον Αδάμ και στην Εύα. Βλέπουμε, αν κάνουμε μία αναδρομή στην Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε ότι ο Μωυσής, ο Κύριός μας, ο Θεός μας, έδωσε εντολές στους Ιουδαίους να νηστεύουν κάποιες καθορισμένες εορτές και κάποιες καθορισμένες ημέρες. Ο προφήτης Μωυσής, ως γνωστόν, ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες για να μπορέσει να ανέβει την Αγία και Θεοβάδιστο κορυφή στο όρος Σινά για να πάρει τις 10 εντολές, για να λάβει τις 10 εντολές στα σχήρας του. Ενίστευσε λοιπόν, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, την Αγία Γραφή, 40 ημέρες και 40 νύχτες. Οι τρεις παιδες, ο Δανίλ και οι τρεις παιδες, οι οποίοι νηστεύοντας, όπως αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη, και μη τρώγοντας εκείνα τα οποία τους επέβαλε ο βασιλιάς να φάνε μαζί με τα άλλα παιδιά τα οποία είχε στην διακονία του ο βασιλεύς στην Βαβυλώνα, εκείνοι δεν θέλησαν να παραβούν την εντολή που είχαν λάβει από τον Μωυσή να μην τρώνε κάποια είδη τροφών, και βλέπουμε ότι ενώ τα άλλα παιδιά εμαράζονταν και γινόντουσαν αδύνατα και μαραμένα από τις τροφές, παρόλο που έτρωγαν πολλές και σπουδαίες τροφές, ακόμα και κρέας, εκείνοι τρώγοντας μόνο σπέρματα από τη γη ήταν πιο δυνατοί, πιο ρωμαλαίοι και τα πρόσωπά τους έθαλον. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε την δύναμη της νηστείας. Επίσης βλέπουμε την δύναμη της νηστείας στον προφήτη Ηλία, ο οποίος προφήτης Ηλίας τρώγοντας μόνο άρτο και πίνοντας μόνο είδωρ, ευάδισε για να φτάσει στο όρος Χορίβ 40 μέρες και 40 νύχτες. Και είναι γνωστό εκείνο το μεγάλο και θαυμαστό γεγονός του προφήτη Ηλιού, ο οποίος έκλεισε επί 3,5 έτη τον ουρανό για να μην βρέξει, επειδή τότε οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι ακολουθούσαν τον αληθινό Θεό, είχαν ξεκλίνει και ακολουθούσαν ένα ψεύτικο Θεό, τον Βαλ, όπως λεγόταν την εποχή εκείνη. Και για να τους τιμωρήσει και να τους επαναφέρει ο προφήτης Ηλίας στην αλήθεια και στον αληθινό Θεό, παρακάλεσε τον Θεό διαμέσου της νηστείας και της προσευχής, δύο πολύ μεγάλα και ισχυρά όπλα, νηστεία και προσευχή, ούτως ώστε να κλείσει τους ουρανούς για 3,5 χρόνια και να παιδαγωγήσει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους και να επιστρέψουν στον αληθινό Θεό. Ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη, για να μην αναφέρω άλλα περιστατικά τα οποία βρίθουν στην Αγία Γραφή και την Παλιά και την Καινή Διαθήκη σχετικά με το θεσμό της νηστείας και σχετικά με την δύναμη και την σπουδαιότητα της νηστείας. Ο πρώτος διδάξας στην Καινή Διαθήκη και πραγματοποιήσας την νηστεία είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας και ο Θεός μας, ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο οποίος, ως γνωστόν, ενίστευσε 40 ημέρες και 40 νύχτες εις το σαραντάριον όρος και έπειτα επειράστη υπό του δαίμονος. Πρώτος λοιπόν ο Κύριός μας δίδαξε και μας καθιέρωσε τον θεσμό της νηστείας, νηστεύοντας 40 ημέρες και 40 νύχτες. Όλοι οι Άγιοι και Θεοφόροι Απόστολοι μας εδίδαξαν τον θεσμό της νηστείας και μας είπαν την σπουδαιότητα η οποία απορρέει μέσα από την νηστεία. Αναφέρω έτσι μερικά χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. «Δια το και την νηστείαν ήδη παρελληθήνε», αναφέρεται στις πράξεις στο κεφάλαιο ΚΖ και εδάφιο 9. «Ενηστείες πολλάκης», αναφέρεται στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή Ιώτα Α27. Πολλές φορές δηλαδή ενίστευσε. «Νηστεύσαντες και προσευξάμενοι», «προσευξάμενοι μετανηστιών», στις πράξεις Ιώτα Γάμα, κεφάλαιο εδάφιο 2-3. «Ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή», πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, ζήτα κεφάλαιο και εδάφιο 5. Και όπως σας είπα, περισσότερα πράγματα για την νηστεία μπορεί να βρει κανείς, εάν θέλει, στον 69ο στο ΞΥ Θήτα Αποστολικό Κανόνα, στον οποίο και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης έχει κάνει μια πάρα πολύ και σπουδαία ερμηνεία και έχει γράψει όλα εκείνα τα σχετικά με την νηστεία. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, το πόσο σπουδαία, πόσο
μεγάλη, πόση ζωτική σημασία έχει ο θεσμός της νηστείας και μας τον παρέδωσε, όπως είδαμε, ευθύς εξ αρχής ο Κύριός μας, ο Θεός μας, από τον Παράδεισο, από την Παλιά Διαθήκη, διαμέσου του Μωυσέως και των άλλων προφητών, αλλά και στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος και οι Άγιοι Απόστολοι. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε, διότι οι περισσότεροι από τους σημερινούς χριστιανούς νηστεύουν μεν από τις τροφές, νηστεύουν από όλα τα εδέσματα αυτά τα οποία απαγορεύεται όλη αυτή την περίοδο, την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά όμως δεν προσέχουν και δεν νηστεύουν από τις πνευματικές τροφές. Δεν προσέχουν τους οφθαλμούς τους, δεν φυλάγουν τα ότα τους από τα αισχρά ακούσματα, δεν φυλάγουν τα μάτια τους από τις αισχρές εικόνες και από την σάρκα, από τη σαρκολατρία και από τις ειδονές, δεν φυλάγουν τη γλώσσα τους από την καταλαλιά, δεν φυλάγουν την γλώσσα τους από την κατάκριση και από τον θυμό, δεν φυλάγουν σχεδόν από τίποτα, δεν φυλάγονται σχεδόν από τίποτε, παρά μόνο στο γράμμα και στον τύπο, στον ξερό τύπο της νηστείας των τροφών. Όπως αναφέρει και ένα τροπάριο, όπως θα ακούσουμε αύριο στην εκκλησία μας, νηστεία λέει καθαρή και ευπρόσδεκτος το Θεό, δεν είναι μόνο η αποχή των τροφών, αλλά η εγκράτεια της γλώσσης, η αποχή του θυμού, ο επιθυμιών χωρισμός, καταλαλιάς, ψεύδους και επιορκίας, ή των κακών αλωτρίωσης, ή τούτων ένδια νηστεία εστίν αληθείς και ευάρεστο το Κυρίο. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική, η αληθινή και η ευάρεστη νηστεία στον Θεό, όχι μόνο η αποχή από τις τροφές, αλλά και η αποχή από όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πάλι ότι κανείς θα τηρεί την πνευματική νηστεία, όλες αυτές τις αποχές που είπαμε, από τα μάτια, από τον οφθαλμό, από τη γλώσσα, από την καταλαλιά, από την αλωτρίωση του κακού κλπ. Και θα τρώει και θα λέει, παρά να τρώω εγώ και να κατακρίνω ή να είμαι κακός ή να κάνω κακό στους συνανθρώπους μου, καλύτερα είναι να μην κάνω τίποτε από όλα αυτά τα κακά και να τρώω. Όχι, ούτε το ένα και τούτο ποιήσε και το άλλο μη αφιένει. Και το ένα θα κάνουμε και δεν θα τρώμε τροφές, σωματικές τροφές, και δεν θα κατακρίνουμε και θα απέχουμε από όλα τα άλλα κακά. Και το ένα και το άλλο. Και όχι μόνο το ένα από τα δύο. Επίσης ένα άλλο τροπάριο, πολύ σημαντικό, λέει ότι ελήλυθε η νηστεία, η μήτυρ της σοφροσύνης. Η νηστεία είναι η μητέρα της σοφροσύνης. Η κατήγορος της αμαρτίας. Είναι εκείνη, η νηστεία δηλαδή, εφαρμόζοντας κανείς και τηρώντας την νηστεία, μας κάνει, μας φέρνει σε τέτοιο σημείο, τους ώστε να απέχουμε και να βδελισσόμεθα και να κατηγορούμε την αμαρτία. Είναι η συνήγορος της μετάνοιας. Είναι ο υπερασπιστής της μετάνοιας και της εξομολόγησης. Είναι η πολιτεία των αγγέλων. Δηλαδή, όπως ζουν οι άγγελοι με την νηστεία, έτσι καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, καθόλου βέβαια, καθόλου την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και σε άλλες ημέρες όλου του εαυτού, να κάνουμε κάποια είδη νηστείας. Και κάνοντας αυτή την νηστεία, μιμούμεθα τους αόρατους, πνευματικούς και ασωμάτους αγγέλους. Και είναι και η σωτηρία των ανθρώπων. Διαμέσου της νηστείας θα φτάσουμε στην επιθυμητή σωτηρία. Θα πρέπει λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, να προσέξουμε καθ' όλη την διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να τηρήσουμε τον θεόσδοτον και θεοπαράδοτον και αιώνιον θεσμών της νηστείας, η οποία νηστεία θα μας προφυλάξει από πάρα πολλά κακά, θα μας περιφρουρήσει με τη χάρη και την αγιότητα του Αγίου Πνεύματος και θα μας γλιτώσει από όλες τις ενέργειες και από όλες τις παγίδες του διαβόλου. Και όπως αναφέρει πάλι ένα άλλο τροπάριο της Αγίας Εκκλησίας μας, λέγει ότι, αγαπητοί μου λέει και ψευδείς μου χριστιανοί, το στάδιο των αρετών είναι έχτε. Έχει ανοίξει το στάδιο. Οι βουλόμενοι αθλήσε εισέλθετε. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να αθλήσουν, ας εισέλθουν μέσα στο στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αναζωσάμενοι των καλών της νηστείας αγώνα. Και να λάβουν όλοι να κουμποθούν, να φορέσουν απάνω τους
των καλών της νηστείας αγώνα, την νηστεία, τον αγώνα της νηστείας. Διότι οι γάρ νομίμως αθλούντες δικαίως και στεφανούνται, διότι αυτοί οι οποίοι αθλούνται νόμιμα, σύμφωνα με τον νόμο, σύμφωνα με τις εντολές της Αγίας Εκκλησίας μας και των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων μας, αυτοί λέει δίκαια και θα στεφανωθούν. Αναλαμβώντες την πανοπλία του Σταυρού. Το εχθρό αντιμαχισόμεθα, ο στίχος άρρηκτον κατέχοντες την πίστη. Να κατέχουμε ως την πίστη, ο στίχος άρρηκτον. Και ως θώρακα την προσευχή. Και να έχουμε θώρακα, προστατευτικό μας, την προσευχή. Και περικεφαλαία την ελεημοσύνη. Έχοντας και περικεφαλαία για να προστατεύουμε το κεφάλι μας, το πιο σπουδαίο μέρος του σώματός μας, με την ελεημοσύνη. Αντίμαχαιρα, να έχουμε αντίμαχαιρα στην νηστεία, να έχουμε την νηστεία. Ήτης εκτέμνη από καρδίας πάσαν κακία, η οποία λέει νηστεία ξεχωρίζει και καθαρίζει την καρδία από οποιαδήποτε, από οποιοδήποτε πάθος και από οποιαδήποτε αμαρτία. Οποιον ταύτα τον αληθινόν κομίζεται στέφανο, λαμβάνει το αληθινό στεφάνι παρά του Παμβασιλέως Χριστού εν τη ημέρα της Κρίσεως. Αυτός που τηρεί όλα τα ανωτέρω θα λάβει πραγματικά κατά την ημέρα της Κρίσεως το αληθινό και το αμάρατο στέφανο της δόξης παρά του Παμβασιλέως Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν, ευσεβείς μου και αγαπητοί μου χριστιανοί, ότι δεν πρέπει να υποτονίζουμε, δεν πρέπει να παραθεωρούμε τον θεσμό της νηστείας, αλλά θα πρέπει με μεγάλη πίστη και μεγάλη φλόγα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τρέξουμε όλοι, να εισέλθουμε στο στάδιο αυτό το οποίο ίνιξε και να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα του φωτός που μας δίνει ο Κύριός μας για να μπορέσουμε να κερδίσουμε την αιώνια βασιλεία, αλλά και εδώ σε αυτή τη ζωή να γλιτώσουμε από όλα τα βέλη και τις πανουργίες του διαβόλου, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να γλιτώσουμε από τα πιο μεγάλα κακά τα οποία μας επιφυλάσσει ο δαίμονας, όταν εμείς απομακρυνόμεθα από τον Κύριό μας παρακούμε και δεν τηρούμε τις Αγίες Του και θεοπαράδοτες εντολές. Θα ήθελα εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα πριν εισέλθουμε στο θέμα μας που θα είναι η συνέχεια της μαγείας και όλων των είδη της, της μαγείας, όπως προαναφέραμε, και θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού να το αναπτύξουμε όσο γίνεται πιο σύντομα και να το ολοκληρώσουμε για να μπορέσουμε την επόμενη Κυριακή, όπως έχουμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας, να έχουμε εδώ μαζί μας τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν μετά το διάλειμμα να ολοκληρώσουμε το θέμα το οποίο έχουμε αναπτύξει ήδη από την προηγούμενη εκπομπή για την μαγεία. Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τη φωνή του Πατροκοσμά. Για όσους έχουν ανοίξει αυτή τη στιγμή τους δέχτες, τηλεοράσεώς τους, παρακολουθούν το κανάλι 67 και τη φωνή του Πατροκοσμά, την εκπομπή της φωνής του Πατροκοσμά, η οποία γίνεται κάθε Κυριακή 10 με 12. Το τραγούδι το οποίο ακούσατε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία πολλάκι σας έχω πει, της κασέτας που έχει παράγει ο σύλλογός μας, Ορθόδοξος Αποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέα, Κοσμάς ο Τελός της Απόστολος. Τα τηλέφωνα του συλλόγου μας αναγράφονται αυτή τη στιγμή επί της οθόνης σας. Τα τηλέφωνα που αναγράφονται είναι του συλλόγου μας. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση, διότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας παίρνουν τα τηλέφωνα αυτά, τα οποία αναγράφονται προηγούμενος, όχι αυτά τα οποία είδαμε για μια στιγμή, και είναι του συλλόγου μας. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι τα άλλα τρία τηλέφωνα, τα οποία αναγράφονται τώρα από τις οθόνες σας. Λοιπόν, το τραγούδι το οποίο ακούσατε είναι ένα από τα τραγούδια που βρίσκονται μέσα σε αυτή την κασέτα, που έχει τίτλο, όπως σας έχω πει, «Άκου Χριστέ μου, κάποια μέρα». Είναι μια διπλή κασέτα, δύο κασέτες δηλαδή, με 12 τραγούδια περίπου. Θα ήθελα να κάνω άλλες δύο ανακοινώσεις για όλους εκείνους οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν μέχρι τέλος την εκπομπή μας, λόγω του ότι υπάρχει μια αδύρυτος ανάγκη ή θα πρέπει να κοιμηθούν για να ξυπήσουν πολύ πρωί να φύγουν στην εργασία τους. Να μην ξεχάσουν την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, που θα παρουσιάσουμε μεγάλη μας χαρά τον Πατέρα Νεκτάριο Μονατσιώτη, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Αυγουστίνου και του Αγίου Σεραφείμ Σάροφ στην Άφαυτο. Την επόμενη Κυριακή λοιπόν, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα έχουμε τη μεγάλη μας χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τη φωνή του Πατροκοσμά, τον Πατέρα Νεκτάριο Μονατσιώτη, με τον οποίο θα συζητήσουμε εφόλης της ύλης για θέματα πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ επίκαιρα, θέματα που αφορούν την Ορθοδοξία μας αλλά και την Ελλάδα μας. Επίσης, για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην προσκυνηματική εκδρομή την οποία θα κάνει ο σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός, στους Αγίους Τόπους, θα είναι μια πάρα πολύ ωραία και μεγάλη εκδρομή, 15 ημερών, σε όλα τα Άγια προσκυνήματα και σε όλους τους Αγίους Τόπους, και στο Σινά αλλά και στο Κάιρο. Για όσους από τους αγαπητούς και ευσεβείς χριστιανούς και τηλεθεατάς θα ήθελαν να συμμετάσχουν, μπορούν να πάρουν τηλέφωνα στα γραφεία μας, στο σύλλογό μας, στο 82-34-332 και στο 82-39-300, 82-34-332 και 82-39-300, για την μεγάλη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους και στα Ιεροσόλυμα. Συνεχίζουμε τώρα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, το θέμα, το μεγάλο θέμα, το καυτό θέμα, το πολύ μεγάλης σημασίας θέμα, που δεν είναι άλλο από το θέμα της μαγείας. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας το ότι ο διάβολος, ο οποίος είτε ο προηγουμένος άγγελος φωτός και είτε το πρώτο και το σπουδαιότερο και το ενδοξότερο τάγμα από όλα τα άλλα τάγματα που δημιούργησε ο Κύριός μας, μόνος του, με την θέλησή του, με την δική του, με το δικό του αυτεξούς και την δική του επιλογή, θέλησε να φύγει από το Θεό, θέλησε να απομακρυνθεί από τον Θεό, θέλησε να γίνει ο ίδιος Θεός, να αστήσει τον θρόνο του υπεράνω του Θεού, και με τον τρόπο αυτό αυτόματα έχασε την χάρη και την ευλογία του Κυρίου μας και του Θεού μας και του Αγίου Πνεύματος, και από άγγελος φωτός έγινε άγγελος του σκότους. Έκτοτε προσπαθεί με ποικίλους τρόπους και με κάθε μέσο και με κάθε τρόπο να πλήξει είτε εις το ελάχιστο είτε κέρια την εικόνα του Θεού, που δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο, που δεν είναι άλλη από τους ανθρώπους. Προσπαθεί λοιπόν να πλήξει τον άνθρωπο, να απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό και να τον φέρει εις τα δικά του θελήματα και εις τους δικούς του κόλπους. Οι τρόποι του και οι μεθοδίες του είναι πάρα μα πάρα πολλοί. Μερικές από αυτές τις μεθοδίες είναι όλα αυτά τα οποία είχαμε προαναφέρει στην εκπομπή μας την προηγούμενη Κυριακή. Είναι
η μαγεία, η λευκή και η μαύρη μαγεία, είναι η μάντις, οι νεκρομάντις. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για τους νεκρομάντις, ότι είχα αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή ότι οι νεκρομάντες είναι εκείνοι οι οποίοι επικαλούνται πνεύματα νεκρών για να τους ρωτήσουν και να τους πούν κάποια πράγματα τα οποία επιθυμούν εκείνοι. Τα πνεύματα όμως αυτά τα οποία καλούν οι νεκρομάντες και οι διάφοροι σε πιο απλοϊκή φράση πνευματιστές δεν είναι πραγματικά πνεύματα, δεν είναι δηλαδή τα πνεύματα των νεκρών, αλλά δεν είναι άλλα από δαιμόνια, τα οποία από τους δαίμονες δηλαδή, οι οποίοι παίρνουν είτε την μορφή των νεκρών, είτε την φωνή κάποιων νεκρών και απαντάνε σε ό,τι ρωτάει ο νεκρομάντης ή οι πνευματιστές. Προσοχή λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, διότι τα πνεύματα αυτά δεν είναι πνεύματα αληθινά, δεν είναι οι νεκροί, οι δικοί μας νεκροί, οι δικοί μας κοιμηθέντες οι οποίοι έχουν απέλθει από αυτή τη ζωή, αλλά είναι πνεύματα δαιμονικά. Αλλά και πνεύματα δαιμονικά να μην ήτο, αλλά να ήταν πράγματι πνεύματα των νεκρών, πάλι θα ήτο απειγορευμένο και πάλι θα ήτο εφάμαρτο να κάνουμε τέτοιου είδους ενέργειες και τέτοιου είδους πράξεις και επικλήσεις. Πολύ λοιπόν από τους τρόπους που χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι με τα όργανά του, τα οποία όργανά του τον εξυπηρετούν πλήρως, διότι τους έχει υποσχεθεί πάρα πολλά αγαθά εν τη ζωή αυτή, διότι όπως γνωρίζουμε ο άρχον του κόσμου τούτου δεν είναι άλλος από τον διάβολο. Τους έχει υποσχεθεί λοιπόν πλούτη, τους έχει υποσχεθεί δόξες, μεγαλεία, θησαυρούς και οτιδήποτε άλλο θελήσουν και υλικές ειδονές, προκειμένου να τον υπηρετήσουν και προκειμένου να του κάνουν τα σχέδιά του. Μάγοι λοιπόν, medium, νεκρομάντης, επαειδή, ιονοσκόπη, γητευτέ, φαρμακοί, αστρολόγοι. Θα ήθελα να σταματήσω στους αστρολόγους, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Είπαμε κάποια πράγματα την προηγούμενη Κυριακή για τους αστρολόγους. Σας είχα διαβάσει, αν ενθυμίστε, ένα κείμενο, μία ομιλία από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό σχετικά με τα ζώδια. Είχαμε πει ότι όντως πραγματικά υπάρχουν τα ζώδια αυτά, τα 12 ζώδια. Αλλά πριν όμως, τα ζώδια αυτά, όπως είχαμε ακούσει την προηγούμενη Κυριακή, επηρεάζουν και έχουν σχέσεις ό,τι αφορά τα φυσικά φαινόμενα. Δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τον άνθρωπο. Δεν μπορούν σε καμία μα καμία περίπτωση να επηρεάσουν την ανθρώπινη λογική, τον ανθρώπινο νου, τις πράξεις και τα έργα του ανθρώπου. Είχαμε ακούσει κάποιο κείμενο την προηγούμενη Κυριακή από τον Άγιο τον Δαμασκηνό. Θα ακούσουμε και σήμερα ένα άλλο, πιο καταλυτικό και πιο εκτενέστατο, για να σας λυθεί κάθε απορία σχετικά με τα ζώδια και να σας φύγει οποιοδήποτε ενδιασμός τον οποίο πιθανόν τυχόν να έχετε ακόμη. Και θα πούμε επίσης για το ζώδιο, για το τελευταίο ζώδιο, για τον Οφιούχο, ο οποίος ο Οφιούχος μόλις πριν λίγο καιρό ενεμφανίστη στο προσκήνιο. Θα δούμε λοιπόν τι εξυπηρετεί το ζώδιο αυτό και γιατί ήλθε στο προσκήνιο. Θα σας διαβάσω αυτούσια από τον Μέγα Βασίλειο, ΕΠΕ, τόμος τέταρτος, είναι μέσα εκεί, είναι η εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου. Στην έκτη ομιλία του αναφέρεται και στα ζώδια, στη σελίδα 229. Σας διαβάζω κατευθείαν τη μετάφραση, διότι δεν έχουμε τον χρόνο να διαβάσουμε και κείμενο και μετάφραση. Αλλά αυτοί που πηδούν πέρα από το σκάμα τανίζουν αυτό το χωρίο. Το χωρίο αυτό δεν είναι άλλο και έστωσαν η σημεία και εις καιρούς, τα άστρα δηλαδή, και εις ημέρας και εις ενιαυτούς. Από αυτό το χωρίο λοιπόν, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ορισμένοι λέει περνούν τα όρια
που είπε ο Κύριος ότι έστησε τα άστρα, έδωσε τα άστρα εις καιρούς και εις ενιαυτούς και εις εποχάς κλπ. Εις σημεία και εις καιρούς και εις ημέρες και εις ενιαυτούς. Και λέγει τα εξής. Πολλοί λεπιδούν πέρα από το σκάμα, το επιτρεπόμενο, τανίζουν, μεγαλώνουν αυτό το χωρίο για να υποστηρίξουν την γενιάθλολογία. Δηλαδή, από την ημέρα, από την ημέρα και την ώρα που θα γεννηθεί κανείς και σε ποιο σημείο του ζωδιακού κύκλου θα βρίσκεται, οι λεγόμενοι αστρολόγοι, οι λεγόμενοι επιστήμονες, οι λεγόμενοι επιστήμονες αστρολόγοι, προβλέπουν και καθορίζουν την τύχη, τη ζωή και τις πράξεις και τις ιδιότητες και τα συναισθήματα των ανθρώπων. Και λέγουν λοιπόν ότι η ζωή μας εξαρτάται από την κίνηση των ουρανίων σωμάτων. Και δια τούτο λέγουν οι Χαλδαίοι, από τα άστρα συμπεραίνουν το μέλλον μας. Και ενώ ο λόγος της γραφής είναι απλούς, αυτοί τον ακούν κατά την επιθυμία των. Ως εξής, έσωσαν οι σημεία όχι των ατμοσφαιρικών μεταβολών, ούτε των εποχιακών καιρικών μεταβολών, αλλά της τύχης της ζωής. Ενώ λοιπόν λέγει ο Μέγας Βασίλειος ότι είναι σαφής η ερμηνεία που βγαίνει από το χωρίο αυτό, ότι οι σημεία και οι καιρούς των καιρικών συνθήκων. Αυτοί το τραβάνε και το, κατά την επιθυμία τους και το λένε ότι στέκονται για σημεία της τύχης και της ζωής μας. Και τι λέγουν, ότι ο μέσος συνδυασμός των τάδε και των τάδε κινουμένων άστρων με τους αστέρες που βρίσκονται εις των ζωδιακών κύκλων, για τους αστέρες που βρίσκονται εις των ζωδιακών κύκλων, τα ζώδια δηλαδή, όταν συναντηθούν κατά το τάδε σχήμα, δημιουργεί την τάδε τύχη. Ενώ ο τάδε συνδυασμός των ιδίων φέρει την αντίθετη τύχη στη ζωή. Όταν λοιπόν τα άστρα θα είναι σε κάποια μορφή και σε κάποιο σχήμα και σε κάποια σημεία, φέρουν την τάδε τύχη. Και όταν είναι σε κάποια άλλα σημεία, φέρουν την άλλη τύχη, καλή ή κακή. Δεν είναι ίσως άσκοπο να αρχίσω από λίγο παραπάνω και να μολύσω για τα πράγματα αυτά, για να δώσω μια εξήγηση. Και δεν θα υπό τίποτε δικό μου, αλλά θα τους ελέγξω χρησιμοποιώντας κατά κόρο τα ειδικά των λόγια. Θα πει τα λόγια τα δικά τους ο Μέγας Βασίλειος. Και έτσι θα παράσχω με μια θεραπεία, εις αυτούς που ήδη το κακόν επρόλαβε να τους προσβάλλει. Θα παράσχω δε ασφάλεια εις τους λοιπούς, για να μην εμπέσουν εις τα ίδια. Η εφευρέτη αυτής της γενιθλιαλογίας των ζωδιακών κύκλων, αν θέλετε καλύτερα, επειδή αντελήφθησαν ότι στο πλάτος του χρόνου τους διαφεύγουν πολλοί σχηματισμοί αστέρων, εστένευσαν τα μέτρα του χρόνου εις ένα εντελώς κλειστό κύκλο, διότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγίστη διαφορά από γέννηση εις γέννηση, όταν απέχουν χρονικώς ακόμη και κατά το μικρότατο μόριο. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μεγάλη διαφορά από μόριο σε μόριο και από δευτερόλεπτο σε δευτερόλεπτο από τις γεννήσεις. Και όποιος μένε γεννήθη σε αυτό το δευτερόλεπτο, υποτίθεται ότι γίνεται τύραννος, πόλεων και άρχων δήμων ζάπλουτος και με πολιτική δύναμη. Όποιος δεν γεννήθη στο επόμενο δευτερόλεπτο, γίνεται ζητιάνος και αγύρτης που πηγαίνει από πόρταν εις πόρταν για να εξοικονομήσει την τροφή της ημέρας. Δια τούτο διήρησαν το λεγόμενο ζωδιακών κύκλων εις 12 μέρη. Έπειτα κάθε μοίραν την διέρεσαν εις 60 και το κάθε 60 το τεμάχισε εις άλλα 60. Ας εξετάσουμε λοιπόν τα γεννήσεις των γραφών και ας είδομε αν θα δυνηθούν να αποσώσουν την ακρίβεια αυτήν της διαιρέσεως του χρόνου. Διότι μόλις γεννάει το βρέφος, αμέσως η μία ψάχνει και βλέπει αν είναι άρσιν ή θύλη. Έπειτα περιμένει να κλάψει το βρέφος, πράγμα που σημαίνει ότι τον νεογέννη τον ζει. Πόσα δευτερόλεπτα θέλεις να είπουμε ότι πέρασαν σε αυτό διάστημα? Πόσα δευτερόλεπτα θέλεις να βάλουμε ότι έκανε η ειδής της μέας για να φτάσει και μάλιστα αν τύχει αυτός που αναγγέλει την ώρα να περιμένει έξω από τον γυναικονίτη? Διότι πρέπει αυτός που πρόκειται να εξετάσει το οροσκόπιο, το ζωδιακό κύκλο να θέλετε, να σημειώσει την ώρα με ακρίβεια. Είτε το οροσκόπιο είναι ημερινών είτε νυχτερινών. Πόσος μήνος δευτερολέπτου φεύγει λοιπόν πάλι από το διάστημα αυτό? Διότι είναι ανάγκη να βρεθεί όχι μόνο εις ποιον ακριβώς 12 τιμόριον ευρίσκεται ο αστήρι του οροσκοπίου εκείνης στιγμής, αλλά και εις ποιον μοίραν του 12 τιμωρίου και εις ποιον λεπτών της μοίρας και για την ακρίβεια εις ποιον δευτερόλεπτων. Και αυτή λοιπόν την τόσο λεπτή και άπιαστον εξακρίβωση του χρόνου είναι ανάγκη, λέγουν, να την κάνουν διόλου ως πλανήτας, ώστε να βρεθεί εις ποιον θέση ευρίσκονται εις σχέση με τους οπλανείς και τι λογίσει το σχηματισμός μεταξύ των ακριβώς κατά το δευτερόλεπτο που εγεννήθη το βρέφος. Ώστε, αν είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς με ακρίβεια την ώρα
και αν η παραμικρά μεταβολή μας κάνει να πέσουμε εντελώς έξω από το στόχο, είναι καταγέλαστη, το ακούτε αγαπητοί μου και ψευδείς μου Χριστή, είναι καταγέλαστη και αυτοί που ασχολούνται με την ανύπαρκτον αυτή τέχνη της αστρολογίας και τον ζωδιακό κύκλο και όσοι πιστεύουν ονοήτως ότι αυτοί έχουν την δύναμη να γνωρίζουν την τύχη των. Μέγας Βασίλειος, την εξαήμερο, στον έκτο του λόγο. Συνεχίζει όμως. Τι είναι δε και τα αποτελεσματικά? Ο τάδε λέγει θα γίνει σγουρός στα μαλλιά και λαμπρός στο βλέμμα, διότι γεννήθη όταν ο ήλιος ήταν στον αστερισμό του κρυού. Και το ζώο κρυός τέτοια περίπου όψη έχει. Θα γίνει και μεγαλόφρον, διότι ο κρυός είναι ηγετικών ζώων. Αλλά και ανοιχτοχέρης και εύκολα θα κερδίζει, διότι το ζώο αυτό και δίνει το μαλλί του ευχαρίστως και πάλι ενδύεται από τη φύση ευκόλως. Αυτός δε λέει πάλι που βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου, θα γίνει λέγει βασανισμένος άνθρωπος και δουλικός, διότι ο Ταύρος μπαίνει κάτω από ζυγόν. Και ο γεννημένος στον αστερισμό του Σκορπιού θα έχει την τάση να δαγκώνει, διότι θα ομοιάζει αυτό το ζώο. Ενώ ο γεννημένος στον αστερισμό του Ζυγού θα γίνει δίκαιος, διότι καθώς γνωρίζουμε η ζυγαριά φέρνει την ισότητα. Τι πιο γελίο υπάρχει από αυτά, ερωτά ο Μέγας Βασίλειος. Ο κρυός από τον οποίο συμπεραίνει στη μέλους των ιστορίων του ανθρώπου είναι το 1/12 του ουρανού. Και ο Ζυγός και ο Ταύρος επίσης το καθένα τον είναι δεκατημόριον του λεγόμενου ζωδιακού κύκλου. Πώς λοιπόν, αφού λέγεις ότι από εκείνα προέρχονται τα αίτια που ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων, προλέγεις τον χαρακτήρα του ήθους των ανθρώπων που γεννώνται από τα επίγεια ζώα, διότι λέγεις ότι ο γεννημένος εις τον αστερισμό του κρυού θα γίνει ανοιχτοχέρης, όχι επειδή τέτοιον ήθος δημιουργεί το μέρος εκείνου του ουρανού που λέγεται κρυός, αλλά επειδή τέτοιο χαρακτήρα έχει το πρόβατον, το ζώδιο αυτό δηλαδή. Γιατί λοιπόν από το ένα μέρος μαυσοβερίζεις με την αξιοπιστία των άστρων, ότι τα άστρα είναι αξιόπιστα και αυτά που λένε είναι αλήθεια, και από το άλλο προσπαθείς να μας πείσεις με τα βελάσματα, διότι αν μεν ο ουρανός επήρεν αυτά τα ιδιώματα και τα συνηθίας από τα ζώα, τότε και αυτός εξαρτάται από ξένες επιδράσεις, αφού έχει τα αιτίες του από τα βοσκήματα. Αν όμως είναι γελίο να το υπείς αυτό, τότε είναι πολύ πιο γελίο να προσπαθεί να μας πείσεις λαμβάνοντας επιχειρήματα από τα πλέον άσχετα πράγματα. Αλλά αυτά με ένα σοφία τον μοιάζουν με τα υφάσματα της αράχνης, εις τα οποία όταν πιαστεί κανείς κόνοψ, η μύγα ή κάτι άλλο ανίσχυρα σαν αυτά, μένουν δεμένα και εχμάλωτα στον ιστό της αράχνης. Όταν πιαστεί μια μύγα ή ένα κουνούπι, μένει εχμάλωτο. Όταν όμως τα εγγύσει ένα ισχυρότερο ζώο και το ίδιο περάνε ευκόλως από το άλλο μέρος και τα ασθενή υφάσματα τα συντρίβει και τα αφανίζει. Και συνεχίζει σε ένα πιο σπουδαίο ακόμα σημείο. Τα διαβάζω αυτούσια, αγαπητοί μου και ψευδείς μου χριστιανοί, για να μην λέγεται και για να μην λέγουν ορισμένοι, καλοθελητέ ή αυτοί οι οποίοι για τον άλφα ή τα λόγο απιστούν σε ορισμένα πράγματα, ότι τα λέγει ο Πάτερ Μάξιμος. Δεν τα λέγει ο Πάτερ Μάξιμος, τα λέγει, επαναλαμβάνω, ο Μέγας Βασίλειος στην ΕΠΕ, Εθνική Πατρολογία των Ελλήνων, Ελληνική Πατρολογία των Ελλήνων, στον 4ο τόμο του και στην 6η ομιλία του. Και δεν αρχούνται μόνο σε αυτά, τα προηγούμενα δηλαδή, αλλά προχωρούν και σε εκείνα που εξαρτώνται και κατευθύνονται από την προαίρεσή μας. Προχωρούν πιο πολύ και πάνε ακόμα και στην προαίρεσή μας. Ενώ ακριβώς τα σπράξεις τα αιρετής και της κακίας και λέγουν ότι και αυτά έχουν τα αιτίας των εις τα ουράνια σώματα. Η προαίρεσή μας δηλαδή και η πράξη μας καθορίζονται και εξαρτώνται από τα ουράνια σώματα, από το οροσκόπιό μας, από το ζώδιό μας, αν είναι δυνατόν. Το να φέρω αντίρρηση σε αυτούς υπό άλλας μεν συνθήκας θα ήταν πολύ γελίο, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Θα ήταν πολύ γελίο, λέει, να φέρω αντίρρηση εις αυτούς υπό άλλας συνθήκας. Επειδή όμως, λέγει, πολλοί είναι προκατηλημένοι στην απάτη αυτή, είναι προφανώς αναγκαίο να μην προχωρήσω χωρίς να υπω κάτι. Και πρώτα-πρώτα ας τους ερωτήσουμε το εξής. Αλλάζουν ή δεν αλλάζουν αναριθμοί τους φοράς κάθε ημέρα οι σχηματισμοί των αστέρων? Βεβαίως και αλλάζουν. Διότι καθώς οι λεγόμενοι πλανήτες κινούνται συνεχώς και περιστρέφονται κυκλικώς, άλλοι με ταχύτερο ώστε να φτάνουν και να ξυπνούν τους άλλους, άλλοι δε βραδύτερο, συμβαίνει κατ' την ίδια πολλάκις ώρα και να αντικρίζουν ο ένας τον άλλον και να αποκρύβουν το ένας από τον άλλο. Και λέγουν ότι έχει πολύ μεγάλη επίδραση στον σχηματισμό της τύχης το να μεσουρανεί κατ' την στιγμή της γεννήσεως αγαθοποιός ή κακοποιός αστήρι. Έχει πολύ μεγάλη επίδραση, λέει, στον καθορισμό της τύχης αν θα είναι ένας αστέρας, αν μεσουρανεί ένας αστέρας αγαθοποιός ή ένας αστέρας κακοποιός. Και ότι πολλάκις δεν ειδηνήθησαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια των μοιραίων χρόνων που υπεδείκνει δια κάποιων άνθρωπων ο αγαθοποιός αστήρ, επειδή τους διέφυγε ένα δευτερέλεπτο και το ενέγραψαν εις τον πίνακα της κακοτυχίας. Αναγκάζομαι, λέγει, να αξιοποιήσω τα ίδια άτομα τα λόγια. Αλλά εις αυτά ακριβώς τα λόγια υπάρχει πολλή ανοησία.
και πολύ περισσότερα ασέβεια. Και πολύ περισσότερα ασέβεια. Διότι εφόσον υπάρχουν κακοποιοί αστέρες, υποτίθεται ότι αίτιος της πονηρίας των είναι ο δημιουργός των. Ο δημιουργός των αστέρων δηλαδή. Διότι αν μεν έχουν το κακό εκ κατασκευής των, ο δημιουργός αποδεικνύεται δημιουργός του κακού. Εάν λοιπόν δεν φταίνε οι άνθρωποι, αλλά φταίνε τα ζώδια που τους καθορίζουν τις πράξεις και τα έργα τους και τις τύχες τους, δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε τα ζώδια, τα άστρα. Και επειδή δημιουργός των άστρων είναι ο Θεός, ο Πανάγαθος Κύριό μας και Παντοδύναμος, άρα φταίει ο Θεός, ο οποίος έκανε αυτά τα άστρα. Και αποδεικνύεται λοιπόν δημιουργός του κακού. Εάν δεν γίνονται κακοί από την προαίρεσή των, τότε πρώτα-πρώτα θα πρέπει να είναι υπάρξεις με προαίρεση, που έχουν τάσεις ελευθέρας και αυτεξουσίους. Το να λέγει όμως κανείς τέτοια ψεύδι για τα άψυχα πράγματα είναι κάτι παραπάνω από τρέλα. Έπειτα, πόσο παράλογο είναι να μην μοιράζει το κακό και το αγαθό εις τον καθένα σύμφωνα με την αξία του, αλλά να γίνεται κανείς αγαθοποιός επειδή εγεννήθη στον τάδε τόπον, και ο ίδιος πάλι να γίνεται κακοποιός επειδή εγεννήθη όταν εμουσουρανούσε ο τάδε αστήρι και το τάδε ζώδιο, και αν τύχει να ξεφύγει ελάχιστα από τον τάδε σχηματισμό των αστέρων, να ξεφεύγει πάρα αυτά και από την κακία, και τόσα μεν για το θέμα τούτο. Εάν δε εις κάθε στιγμή του χρόνου ο αστήρ σχηματίζει με τους άλλους διαφορετικό σχήμα, κατά τους αναρρυθμοί τους δε τάφτες μεταβολάς γίνονται σχηματισμοί των βασιλικών γεννήσεων πολλάξης ημέρας, γιατί δεν γεννώνται βασιλείς κάθε ημέρα, ρωτά ο Μέγας Βασίλειος. Εάν λοιπόν οι τύχεις καθορίζονται από τα άστρα σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή κάτω από ορισμένα άστρα και πλανήτες κλπ, καθορίζεται και γεννιέται ένας βασιλιάς. Λέει ότι γεννήθηκε ο τάδε βάσει του τάδε άστρου, του τάδε ζωδιακού κύκλου κλπ. Κάτω από αυτάς τις συνθήκες και γι' αυτό γεννήθηκε βασιλιάς. Και ρωτάει, γιατί λοιπόν δεν γεννιούνται βασιλείς κάθε μέρα, διότι πολλοί γεννιούνται εκείνη τη στιγμή καθημερινώς. Ή γιατί γενικώς οι βασιλείς διαδέχονται την βασιλεία από τους πατέρες του, και αν ήταν έτσι, γιατί λοιπόν υπάρχει κληρονομική βασιλεία και βλέπουμε ότι ο τάδε ιός κληρονόμησε την βασιλεία του από τον πατέρα του. Μήπως και ο γιος του βασιλέα γεννήθηκε την ώρα ακριβώς τη στιγμή που είχε γεννηθεί και ο πατέρας του, ή ο γιος του γιου, ο εγγονός κλπ. Είχε ξαναγεννηθεί πάλι κλπ. Είναι αστείο. Ποιος άνθρωπος δύναται να κατευθύνει αυτό το πράγμα? Πώς λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ο Ζίας εγέννησε τον Ιωάθαμ, πώς ο Ιωάθαμ τον Άχας, πώς ο Άχας τον Εζεκίαν, και πώς κανείς από αυτούς δεν συνέπεσε να γεννηθεί εις ώρα που γεννώνται οι δούλοι? Δεν βρέθηκε κανείς από αυτούς τους βασιλείς, οι οποίοι κληρονομούσαν τη βασιλεία από τους πατέρες τους, να γεννηθεί σε κάποια στιγμή, ρωτάω ο Μέγας Βασίλειος, που ήταν στιγμή που θα γεννιόταν κάποιος δούλος ή κάποιος φτωχός ή κάποιος κατατρεγμένος? Δεν βρέθηκε κανείς από αυτούς. Έπειτα, αν ακόμη και εις τα πράξεις της κακίας και της αρετής τα αίτια δεν βρίσκονται στην προαίρεσή μας, αλλά είναι αναπόφευκτα γεγονότα που οφείλονται στην μοίρα μας, τότε περιττή είναι και οι νομοθέτε, που νομοθετούν τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε. Είναι περί τι λοιπόν οι νόμοι και οι νομοθέτε. Αυτοί που βγάζουν ότι πρέπει να τιμωρείται αυτός που κάνει την τάδε παράβαση και πρέπει να ο άλλος να αμείβεται που κάνει την τάδε αγαθοεργία. Θα ήταν περί τι λοιπόν. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν νόμοι. Θα ήταν περί τι και οι δικαστές που τιμούν την αρετή και τιμωρούν την πονηρία. Διότι το αδίκημα δεν είναι του κλέπτου ούτε του φωνέως. Διότι ασφαλώς ούτε κι αν ήθελε δυνατόν να συγκρατήσει το χέρι του, αφού η μοίρα που τον εξυνάγκασε να κάνει αυτά σας πράξεις ήταν απόφευκτος. Ενθυμίστε την προηγούμενη Κυριακή που σας είχα πει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ένα παράδειγμα απλό μεν, αλλά πολύ όμως κατανοητό και καταληπτικό συγχρόνως. Κανείς δεν βρέθηκε από όλους αυτούς τους ανθρώπους, ακόμη και από αυτούς που πιστεύουν αυτές τις γελοιότητες, αυτά τα αστεία πράγματα με τα ζώδια και τους ζωδιακούς κύκλους. Κανείς δεν βρέθηκε από αυτούς να πει σε κάποιο δικαστήριο όταν κατηγορήθηκε για κάποια παράβαση ότι κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισαγγελέα, κύριε δικαστή κλπ. Δεν φταίω εγώ για την παράβαση αυτή που έκανα, για την αμαρτία αυτή που έκανα, για τον φόνο που έκανα, αλλά φταίει το ζωδιακό μου άστρο. Φταίει το οροσκόπιό μου, φταίει ο κύκλος μου. Αν κανείς λοιπόν θα ήταν φεδρό να ισχυριστικά ή τέτοιο, πολύ πιο φεδρό θα ήταν αν ισχυριζόταν αυτά τα οποία αναφέρει εδώ ο Μέγας Βασίλειος. Πιο γελασμένοι δε από όλους είναι όσοι ασχολούνται με τα επαγγέλματα. Θα κερδίσει μεν ο Γιώργος χωρίς να σπείρει και χωρίς να κονίσει δρέπανο. Θα υπερπλουτίσει δε ο έμπορος είτε το θέλει είτε όχι. Και ο πλούτος δεν θα ήταν απόρρια και επίτευγμα από τον αγώνα και τον ιδρώτα του ανθρώπου ο οποίος εργάζεται, αλλά θα ήταν απόρρια και επίτευγμα από τα ζώδια. Ο ένας θα γεννιόταν
για να πλουτίσει και άλλος θα γεννιόταν για να είναι φτωχός. Οπότε δεν χρειάζεται να εργάζονται οι άνθρωποι. Αν το έχει η μοίρα τους να πλουτίσουν, θα πλουτίσουν. Αν δεν το έχει η μοίρα τους και να είναι αιώνια φτωχή, θα είναι αιώνια φτωχή. Οπότε ας κάθεται ο καθένας στο... στην θέση του και δεν χρειάζεται ούτε να εργάζεται, ούτε να τρέχει, ούτε να κάνει οτιδήποτε. Εδώ μεγάλη ελπίδα στον χριστιανό θα μας γίνουν άφαντοι, διότι ούτε η δικαιοσύνη θα βραβεύεται, ούτε η αμαρτία θα τιμωρείται, αφού οι άνθρωποι δεν κάνουν τίποτε κατά την προαίρεσή των. Θα ήταν συγχρόνως και προσδοκεί όλες αυτές των χριστιανών που ελπίζουμε πραγμάτων υπόσταση σου βλεπουμένων από τον Κύριό μας, θα ήταν άφαντες και ανύπαρκτες, διότι δεν θα εξαρτώνται τίποτε από την προαίρεσή μας και από τα έργα μας. Διότι ό,τι θα κάναμε θα εξαρτώταν από την τύχη μας, από τα ζώδιά μας και από το οροσκόπιό μας. Διότι όπου επικρατεί η μοίρα και η μαρμένη δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση κατά την αξία. Πράγμα που είναι αποκλειστικό γνώρισμα της δικαιοκρισίας. Και προς εκείνου μεν είχα να πω αυτά. Διότι και εσείς δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια αφού έχετε υγιές φρόνημα. Και εδώ σταματάει για το θέμα αυτό ο Μέγας Βασίλειος και συνεχίζει για κάποιο άλλο θέμα. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, από τον Μεγάλο Βασίλειο, σχετικά με τα ζώδια και σχετικά με τους ζωδιακούς κύκλους και σχετικά από τις τύχες τις οποίες απορρέουν από τα ζώδια. Είναι αστείο, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, για άλλη μία φορά, το τονίζω αυτό, να πιστεύουμε άνθρωποι με λογικό, άνθρωποι με κρίση, άνθρωποι εν τιμή όντες, εικόνες του Θεού, να πιστεύουμε ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα πολύ ώρα. Συνεχίζω εγώ. Μάλιστα. Να ζητήσω συγγνώμη. Λοιπόν, ζητάμε συγγνώμη, αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές. Η εκπομπή μας, όπως είναι γνωστό, είναι ζωντανή. Δεν είναι μαγνητοσκοπημένη. Γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες μικρές ατέλειες και κάποια μικρά, θα λέγαμε έτσι, πράγματα τα οποία δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και επειδή δεν έβλεπα εγώ εδώ στο monitor τον εαυτό μου, νόμιζα ότι είχε γίνει κάποια διακοπή. Ζητάμε λοιπόν συγγνώμη και συνεχίζω με το θέμα μας. Λοιπόν, θα ήταν αστείο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί και ευσεβείς μου χριστιανοί, να πιστεύουμε ότι η τύχη μας και τα έργα μας και η πράξη μας εξαρτώνται, παραλαμβάνω, από τα ζώδια. Τότε τίποτε από όλα δεν θα είχαν σημασία για μας τους ανθρώπους, ούτε το καλό θα αμοιβόταν, ούτε το κακό θα τιμωρόταν και θα ήμασταν ανεύθυνοι για τις πράξεις μας και κανείς, ούτε και αυτός ο πανάγαθος και δίκαιος κριτής, θα μπορούσε να μας βραβεύσει ή να μας τιμωρήσει, διότι οι πράξεις μας και τα έργα μας δεν θα εξαρτώνταν από την προαίρεσή μας και από την ελευθερία μας και από το εξούσιό μας και από την δική μας επιλογή, αλλά από τα ζώδια. Όπως γνωρίζετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ενεφανίστη τελευταίως στο προσκήνιο κάποιο καινούριο ζώδιο, το οποίο ζώδιο αυτό ονομάζεται ο Φίουχος. Και γεννάται το ερώτημα, τώρα ανεκαλύφθη το ζώδιο αυτό? Και αν όχι, γιατί το είχαν κρυμμένο τόσο καιρό? Και αν τώρα, τι σκοπό εξυπηρετεί ή τι σκοπούς εξυπηρετεί και ποια άτομα εξυπηρετεί το ζώδιο αυτό? Όπως αναφέρεται, υπήρχαν πολλά ζώδια από την παλαιά εποχή. Αναφέρεται σε πάρα πολλούς επιστήμονες, σε πάρα πολλούς αστρονόμους,
και σε πολλούς Αγίους Πατέρες. Πλην όμως είχαν καθορίσει για λόγους ευνόητους τον κύκλο των 12 μόνων ζωδίων. Αυτό το ζώδιο, επαναλαμβάνω, το γνώριζαν από την αρχαιότητα, από την εποχή του Πτολεμαίου. Γιατί λοιπόν ξεκινάει σήμερα το ζώδιο αυτό ο Οφιούχος? Πλην από όλα αυτά, ήδη οι επιστήμονες μας έδωσαν, οι αστρονόμοι μας έδωσαν εις το φως της δημοσιότητας, ότι μαζί με τον Οφιούχο αστερισμό ανεκαλύφθησαν και άλλοι 4 ακόμα, δηλαδή συνολικά 12 και 5, 17 αστερισμοί. Γιατί λοιπόν τους άλλους 4 τους απορρίπτουν και κρατάνε μόνο τον ένα, τον Οφιούχο? Τι θέλουν να μας πούν, τι θέλουν να κατορθώσουν? Το αυτό που θέλουν να κατορθώσουν, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, δεν είναι τίποτα άλλο από το να αλλάξουν τα πάντα, από το να φέρουν μία καινούργια και νέα εποχή, μία νέα τάξη πραγμάτων. Όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, όπως αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ, του παλαιώσε, λέει, Αγίους του ψήστου και του αλαιώσε καιρούς και νόμους. Θέλει να παλαιώσει όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας και να φέρει δικούς του Αγίους, ο Αντίχριστος και τα όργανά του, διαμέσω της νέας εποχής και διαμέσω εποχής του υδροχώου που έχει εισέλθει ήδη η εποχή μας. Θέλει λοιπόν να παλαιώσει τους Αγίους και να αλλοιώσει τους καιρούς και τους νόμους. Και πώς θα το κατορθώσει αυτό? Θα μου πείτε, με την εισαγωγή ενός νέου αστερισμού του Οφιούχου? Ναι, διότι αφού βγήκε και 13ος αστερισμός, θα πρέπει αυτός ο αστερισμός να καταλάβει κάποια θέση. Πριν όμως οι μήνες είναι 12. Θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποιος 13ος μήνας. Και αυτό τι μας θυμίζει, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου τηλεθεατές? Μας θυμίζει κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί εδώ και αρκετά χρόνια, πάνω από μια πεντηκονταετία, και πρόσφατα όμως, πριν μερικά χρόνια, σχετικά με ένα παγκόσμιο ημερολόγιο 13 μηνών. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Οφιούχος βγήκε το 1994. Είχαν όμως προγραμματίσει τα όργανα του σιωνισμού, τα όργανα των σκοτεινών δυνάμεων, για ένα παγκόσμιο ημερολόγιο 13 μηνών. Είχαν καλλιεργήσει δηλαδή την ιδέα ενός παγκοσμίου ημερολογίου 13 μηνών, και αφού καλλιεργήθηκε αυτή η ιδέα, θα πρέπει τώρα να έρθει και ένα καινούργιο ζώδιο για να καλύψει αυτό τον 13ο μήνα, τον οποίο, ένα ευόλυμο μήνα, τον οποίο θα δημιουργήσουν. Διότι και οι Εβραίοι, ιδιαίτερα στην εποχή του Χριστού και πριν, μετρούσαν, όπως γνωρίζετε, όχι με ηλιακό μήνα, αλλά με σεληνιακό μήνα. Και κάθε 3-4 χρόνια κλπ. Υπήρχε ένας ευόλυμος μήν, ο 13ος μήν των Εβραίων. Μήπως λοιπόν θέλουν να μας κάνουν εβραϊκό ημερολόγιο? Διότι το παγκόσμιο ημερολόγιο δεν είναι τίποτα άλλο, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς ευσεβείς μου χριστιανοί, από ένα ημερολόγιο εβραϊκό, μια και οι τύχες, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, σήμερα τουλάχιστον κατευθύνονται, οι τύχες του κόσμου κατευθύνονται από τους Εβραίους, από τον παγκόσμιο σιωνισμό και από τα διεθνή σιωνιστικά συστήματα. Ένα λοιπόν νέο παγκόσμιο ημερολόγιο με 13 μήνες θέλουν να επιβάλλουν, είναι γραμμένο, επαναλαμβάνω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και μια πεντηκονταετία, έχουν γραφεί πάρα πολλά γύρω από αυτό το θέμα για το παγκόσμιο ημερολόγιο των 13 μηνών. Και να λοιπόν τώρα που ενεφανίστηκε ξαφνικά και ένα 13ο ζώδιο, ο Οφιούχος, και δεν είναι τυχαίο και το όνομα, έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, το ζώδιο αυτό ονομάζεται Οφιούχος, δηλαδή βγαίνει από τον Όφη,
που Όφης δεν είναι άλλος από τον διάβολο, από τον δαίμονα. Όφης ο αρχαίος, ο αρχαίκακος, ο πλανών την οικουμένην όλοι. Και ξεγέλασε τον Αδάμ και την Εύα ο διάβολος πώς, εισερχόμενος μέσα εις τον Όφη. Όφης λοιπόν είναι ταυτισμένος ο Όφης με τον διάβολο. Άρα λοιπόν το ζώδιο αυτό ίσως να μην είναι τυχαία η ονομασία του που ονομάστηκε Οφιούχος. Ίσως να θέλει να μας περάσουν το μήνυμα ότι το ζώδιο αυτό θα είναι ένα ζώδιο διαβολικό, όπως άλλωστε και όλα τα ζώδια, αλλά αυτό ακόμη περισσότερο. Μια και που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και μια που η εποχή μας λίγο πολύ είναι εποχή εσχατολογική και εποχή ίσως αντιχρίστου. Αυτά σχετικά με τον Οφιούχο και με το καινούριο ζώδιο. Θα επανέλθουμε όμως σε κάποια άλλη εκπομπή σχετικά με όλα αυτά. Θα ήθελα εδώ να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και αμέσως μετά να ολοκληρώσουμε το θέμα μας και να έρθουμε στα ερωτήματά σας και στις απαντήσεις σας. Άλλο ένα τραγούδι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, από την κασέτα του συλλόγου μας, με τίτλο «Άκου Χριστέ μου, η μία και κάποια μέρα». Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, τη σημερινή ομιλία μας για το θέμα της μαγείας και όλα τα είδη της μαγείας. Είδαμε λοιπόν ότι πόσο πονηρός, πόσο παμπώνηρος και πόσο πολλές τέχνες κατεργάζεται ο διάβολος για να μπορέσει να πλήξει, να μπορέσει να απομακρύνει από τον Θεό και να φέρει μέσα στα δίχτυα του, μέσα στους κόλπους του, τους ανθρώπους για να τους κάνει υποχείριά του. Όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλα αυτά τα όργανα τα χρησιμοποιεί μόνο και μόνο για αυτόν τον σκοπό. Σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην εποχή μας, όσο ποτέ άλλοτε, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους είναι χτυπημένοι, είναι λαβωμένοι από πολλά είδη μαγείας. Είναι γνωστό και ολοφάνερο εις τους περισσότερους από εμάς. Καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι δαιμονισμένοι, καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν από μάγια, καθημερινά βλέπουμε ανδρόγυνα τα οποία τσακώνονται και χωρίζουν από μάγια, καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να προσπαθεί να κάνει ο ένας κακό στον άλλο από τα μάγια και από όλα αυτά τα είδη της μαντίας και της μαγείας. Εμείς σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί, εμείς που ανήκουμε στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, έχουμε καθήκον, έχουμε υποχρέωση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να πονάμε και να συμπονάμε και να αγαπάμε συγχρόνως όλα αυτά τα πλάσματα, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από όλα αυτά τα είδη της μαγείας και να τους βοηθούμε, να τους βοηθάμε με όποιο μέσο μπορούμε. Τα μέσα τα οποία μπορούμε να προσφέρουμε, οι πρώτες βοήθειες, είναι οι εξής. Η προσευχή, η θερμή και ζεστή προσευχή, με πίστη και με φλόγα μεγάλη, και η ατομική αλλά και η συλλογική. Η εξομολόγηση, να προσπαθήσουμε να φέρουμε κοντά στην Εκκλησία, κοντά σε εξομολόγο, αυτούς τους ανθρώπους να εξομολογηθούν, να μετανοήσουν από την προτέρα του ζωή και ή δυνατόν και αν επιτρέπεται να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα, το τίμιο σώμα και αίμα του Κυρίου μας, ούτως ώστε σιγά σιγά να φύγει από μέσα τους ο δαίμονας ή οι δαίμονες τους οποίους κατέχουν. Η νηστεία, ένα μέσο το οποίο βοηθάει τα μέγιστα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Εάν ενθυμίστε, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, όταν ζούσε ο Κύριός μας, μόλις κατέβηκε από το όρος Σταβόρ, προσήλθε κάποιοι άνθρωποι φέροντας κάποιος
φέροντας τον Υιόν του για να τον βοηθήσει και να τον θεραπεύσει ο Κύριος. Και του είπε, λέει, Κύριε, λέει, έφερα τον Υιόν μου στους μαθητάς σου για να τον θεραπεύσω, δαιμονισμένος όντας, και δεν μπόρεσαν, λέει, δεν το κατόρθωσαν. Γιατί δεν το κατόρθωσαν? Και είπε ο Κύριος μας, διότι δεν είχαν πίστη. Διότι όποιος έχει πίστη ως κόκκον συνάπιος και πει εις το όρος εκείνο να σηκωθεί και να βληθεί στην θάλασσα, θα γίνει, λέει. Και αφού θεράπευσε τον δαιμονισμένο, τότε είπε ο Κύριος ότι τούτο το γένος δεν εκπορεύεται, λέει, δεν φεύγει από μέσα, από τον άνθρωπο, ή μη μόνο, παρά μόνο, με προσευχή και νηστεία. Με την προσευχή και την νηστεία. Η νηστεία, λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ψευδείς χριστιανοί, ένα μέσο ισχυρότατο για την καταπολέμηση της μαγείας και όλων των είδων της μαγείας, και όλων των ειδών της μαγείας. Νηστεία, προσευχή, εγκράτεια, εκκλησιασμός, θεία εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Τα βασικότερα και τα σπουδαιότερα όπλα για να μπορέσει να λυτρωθεί κανείς και να γλιτώσει από τα δίχτυα του διαβόλου. Φυσικά, όσοι είναι γνωστόν, όταν κανείς βρίσκεται πάντοτε συνδεδεμένος με την πηγή της ζωής και με την πηγή του αγαθού και με τον πανίσχυρο και παντοδύναμο Κύριό μας, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό και την Παναγία μας Τριάδα, είναι αδύνατον να μπορέσει ο διάβολος να πλήξει, να χτυπήσει ή να επηρεάσει οδήποτε άνθρωπο. Ο διάβολος επηρεάζει και πλήττει μόνο και μόνον εκείνων στους ανθρώπους οι οποίοι δια τον ΑΒ λόγο έχουν απομακρυνθεί από το Θεό, έχουν πέσει στα δίχτυα της αμαρτίας και της ειδονής και της αρκολατρίας και ζουν ζωή άσωτη και ζουν ζωή μακριά από την Εκκλησία και μέσα στην τρυφή και μέσα στις απολαύσεις και μέσα στις ειδονές. Μόνο εκεί και μόνον εκεί ο διάβολος έχει δύναμη, έχει εξουσία και επεμβαίνει και εισέρχεται. Σε όλους εκείνους τους ορθόδοξους, ευσεβείς και ευλαβείς χριστιανούς, οι οποίοι είναι όχι μόνο εις τον τύπο αλλά και στην ουσία χριστιανοί, με φλόγα, είναι με πυρ πνέοντες, λέοντες ως πυρ πνέοντες, κοινωνώντας το σώμα, όταν κοινωνούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, τότε είναι αδύνατον να μπορέσει να τους πειράξει εις το ελάχιστον ο αρχαίκακος, διάβολος, όφης, ο αρχαίος. Απόδειξη, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, έχουμε την Αγία Ιουστίνη, την Παρθενομάρτυρα και Οσιομάρτυρα Ιουστίνη. Ως γνωστόν, εδώ μπορούμε να αναφέρουμε άλλη μια απόδειξη συγχρόνως για όλους εκείνους οι οποίοι δεν πιστεύουν εις τα μάγια και εις τα είδη της μαγείας, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, επικίνδυνο για εκείνους πρώτα και μετά για όλους τους άλλους οι οποίοι τους ακούν και τους πιστεύουν, διότι ένα από τα σπουδαιότερα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κατορθώματα του εχθρού μας είναι να μας κάνει να πιστέψουμε λανθασμένα πράγματα, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν έχουν την δύναμη και δεν έχουν τα όπλα τα οποία έχουν, να μας κάνει να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν έχουν έρθει για να μας χτυπήσουν. Ακριβώς αυτό το τέχνασμα χρησιμοποιεί και ο διάβολος. Ένα τέχνασμα αιώνιο, αλλά επίσης εξίσου δυνατό και ισχυρό και πιστευτό. Προσπαθεί να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει μάγια, δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχει ο σατανάς, δεν υπάρχουν τα δαιμόνια και δεν υπάρχουν κανένα είδος μαγείας. Οπότε όταν άλλος δεν πιστεύσει εις αυτά τα πράγματα, είναι ευνόητο και επόμενο να πέσει θύμα όλων αυτών των οργάνων του διαβόλου και να χτυπηθεί κέρια με ένα ή με περισσότερα δαιμόνια και να ταλαιπωρείται μετά και σωματικά και ψυχικά εις την ζωή αυτή. Απόδειξη ότι υπήρχαν μάγοι και μάγια υπάρχουν πάρα πολλές. Μία από τις πολλές αυτές αποδείξεις είναι ο Κυπριανός, ο οποίος ήταν μάγος όταν ζούσε τον 4ο αιώνα. Και ως γνωστόν, όταν πήγε κάποιος νέος, ο οποίος αγαπούσε την Ιουστίνη σαν νέα που ήταν και ωραία και την ήθελε να την αποκτήσει και δεν δεχόταν η Αγία Ιουστίνη με τίποτα, να υποκύψει εις τας αμαρτωλάς ορέξεις του, τότε κατέφυγε εις τον μάγο, τον τότε ξακουστότατο μάγο Κυπριανών, και του υποσχέθηκε πάρα πολλά δώρα εάν θα
μπορούσε να πείσει την Ιουστίνη να τον παντρευτεί. Προσπάθησε με κάθε τρόπο και κάθε μέσο ο Κυπριανός, πριν όμως δεν κατόρθωσε τίποτα. Και όταν τελικά ρώτησε τα δαιμόνια γιατί δεν γινόταν τίποτα, του είπε ότι του είπαν, αφού ήταν υποχρεωμένα να του πούν, διότι είχαν συνάψεις, σχέσεις και φιλίες και συνεργασία μαζί του, του είπαν ότι γι' αυτό και αυτό το λόγο, διότι η Ιουστίνη έχει ένα πανίσχυρο όπλο, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ο οποίος μόλις δουν ο δαίμονας και οι διάβολοι το σημείο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, αμέσως εξαφανίζονται και αμέσως φρύτουν και τρέμουν. Φυσικά, μόνο τότε έχει ισχύ το όπλο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όταν αυτός ο οποίος το χρησιμοποιεί είναι και ορθόδοξος και ευσεβής χριστιανός με όλη τη σημασία της λέξεως. Δεν έχουμε το χρόνο να κάνουμε πιο πολλές αναφορές και αναπτύξεις, ούτε να φέρουμε το παράδειγμα να αναφέρουμε του Ιουλιανού του Παραβάτου με το σημείο του Σταυρού που έκανε στο νεκροταφείο όταν πήγαινε για να δει τον διάβολο και εξαφανίζονταν ο διάβολος. Ίσως κάποια άλλη φορά θα το αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν πίστευσε ο Κυπριανός ότι τα δαιμόνια του δεν είχαν την δύναμη αυτή που έπρεπε να είχαν και ότι υπήρχε κάποιος άλλος με περισσότερη δύναμη. Και έτσι λοιπόν πίστευσε στον αληθινό Θεό, αφού συνείδησε την Ιουστίνη, βαφτίστηκε χριστιανός, έγινε χριστιανός και κατόπιν έγινε και επίσκοπος. Και στο τέλος μαρτύρησε κιόλας για την αγάπη και την πίστη του Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπήρχαν μάγοι, υπήρχαν δαιμόνια τα οποία συνεργαζόντουσαν με τους μάγους και κατόρθωναν ό,τι ήθελαν οι άνθρωποι που ζητούσαν από τους μάγους κάποιες εκδουλεύσεις. Και βλέπουμε επίσης εδώ ότι η Αγία Ιουστίνη παρέμεινε άτρωτη, διότι είτε ο ευσεβής είτε ο ευλαβής εξομολογόταν, κοινωνούσαν και είχε άμεση σχέση και απόλυτη μυστηριακή ζωή με τον Κύριό μας και με την Εκκλησία μας. Γι' αυτό λοιπόν και παρέμεινε άτρωτη από τα βέλη του Βελίαρ και από τις παγίδες του διαβόλου και τις επικλήσεις των δαιμόνων που επικαλόταν ο Κυπριανός. Άρα λοιπόν, κανένα είδος μαγείας δεν μπορεί να πλήξει ένα ορθόδοξο και ευσεβή χριστιανό, όταν πραγματικά είναι και ορθόδοξος και ευσεβής. Αλλά μόνο εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία ή ζουν μακριά από την ορθοδοξία. Υπάρχει μάλλον ένας λόγος, αγαπητοί μου φίλοι, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος, σπουδαίος και πολύ εκτεταμένος, θα λέγαμε, σχετικά με την μαγεία και τα είδη της μαγείας, από τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην Χριστοήθεια. Η Χριστοήθεια των Χριστιανών είναι ο τίτλος του βιβλίου και είναι στη σελίδα 195 για όσους θέλουν και επιθυμούν να τον μελετήσουν. Είναι ο ένατος λόγος, ο οποίος λέγει ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να γίνονται μάγοι ούτε να μεταχειρίζονται κανένα είδος μαγείας. Είναι ο λόγος, ο τίτλος του λόγου του Αγίου Νικοδήμου. Βλέπετε λοιπόν ότι πιστεύει η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ψηφιμένοι χριστιανοί, στα μάγια. Πιστεύει εις όλα τα είδη της μαγείας. Υπήρχαν μάγοι και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Αναφέρομαι έτσι κάπως γρήγορα και επιγραμματικά τους μάγους του Φαραώ. Ενθυμίστε όταν ο Μωυσής πήγε εις τον Φαραώ για να του ζητήσει να φύγουν με τους Ιουδαίους από την Αίγυπτο και έκανε κάποια θαύματα ο Μωυσής, ότι ο Φαραώ εκάλεσε εκείνους τους μάγους και τους φαρμακούς του και έκαναν παρόμοια. Ξαναφέρει στην προτέρα κατάσταση ένα αντικείμενο, παραδείγματος χάρη, που είχε κάνει φίδι, να το ξανακάνει πάλι αντικείμενο, ένα ραβδί, ενώ οι φαρμακοί και οι μάγοι του Φαραώ δεν μπορούσαν να ξαναπαναφέρουν στην προηγούμενη κατάσταση ένα ραβδί το οποίο είχαν κάνει εκείνοι οι μάγοι. Είχαν κάνει φίδι. Λοιπόν, και συγκεκριμένα αναφέρεται ότι και επίσης λέει και οι παϊδοί και οι φαρμακοί των Αιγυπτίων τις φαρμακίες αυτών ως άφθος, όπως δηλαδή ο Μωυσής, αλλά όμως ού κατόρθωσαν να επαναφέρουν στην προτέρα κατάσταση το αντικείμενο. Λοιπόν, υπήρχαν πολλά μαντεία, όπως γνωρίζετε αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στην αρχαία Ελλάδα, τα μαντεία της Δοδόνης, τα μαντεία των Δελφών, της Ισθμίας κλπ. Επίσης, ως γνωστόν, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι είχαν ασχοληθεί και οι Χαλδαίοι και οι Βαβυλώνοι κατά κόρο με πολλά είδη μαγείας και πολλοί από αυτούς ήταν μάγοι
και είχαν άμεση σχέση και επαφή με τον διάβολο. Στην Καινή Διαθήκη τώρα, ένας από τους μάγους που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Κίνοπας. Έτσι, αναφέρεται ότι ο Κίνοπας ζούσε στην Πάτμο, εκεί όπου πήγε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, όπου έζησε εκεί που έγραψε την Αποκάλυψη, σπίλου της Αποκαλύψεως, και εάν κανείς διαβάσει τον βίο του, θα δει εκεί μέσα μια πάρα πολύ εκτενής αναφορά με τον Κίνοπα, τον μάγο, τον οποίον όλοι οι κάτοικοι πριν πάει ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής πίστευαν για Θεό και τον προσκυνούσαν και τον λάτρευαν. Και τα σημεία και τις μαγικές τέχνες που έκανε και τα θαύματα συσσαγωγικά ήταν πάρα πολλά. Και γνωρίζουμε το τέλος του, Κίνοπα, ο οποίος κατεσχύνθηκε από τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή και εξαφανίστηκε και μετατράπη, θα λέγαμε, σε ένα πελώριο βράχο μέσα στην θάλασσα, όταν πάλευαν οι δυο τους κάτω στην ο Άγιος Ευαγγελιστής με τον Κίνοπα τον Μάγο κάτω στην παραλία της Πάτμου, στη σκάλα της Πάτμου, και προσπαθούσε να επιδείξει την δύναμή του στους Πατμίους ο Κίνοπας, ο μάγος αυτός. Σε κάποια στιγμή που έφυγε στον αέρα, μεταφέρθηκε από τους δαίμονες και πήγε στο βυθό της θαλάσσης για να φέρει κάποιον νεκρόν, δίθεν να τον ξαναφέρει στη ζωή. Προσευχήθηκε ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής και ο μάγος αυτός εξυφανίστηκε και έγινε μια μεγάλη πέτρα, η οποία βρίσκεται μέχρι και σήμερα στην Πάτμο, μέσα στο λιμάνι της Πάτμο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Ένα μεγάλο θαύμα, μια μεγάλη μαρτυρία για τον Κίνοπα τον μάγο και για την δύναμη του Θεού, την οποία αυτή πέτρα πολλάκις προσπάθησαν πολλοί κατακτητές των Δωδεκανήσεων, της Δωδεκανήσου, να καταστρέψουν, και οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, αλλά και παλαιότερα, με δυναμίτες και με οποιαδήποτε άλλα μέσα δυναμικά, αλλά όμως δεν κατόρθωσαν να την χτυπήσουν και να την κόψουν ούτε εις το ελάχιστον, και παραμένει μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχουν αναγκαστεί εκεί οι Πάτμοι να βάλουν μια σημαδούρα, ένα σημείο μεγάλο, ώστε να φαίνεται και να μην χτυπούν πάνω τα πλοία. Αυτή η πέτρα λοιπόν είναι μαρτυρία αιώνια του μάγου Κίνοπα και της δύναμης του Θεού, η οποία εκμηδενίζει και εξαφανίζει και διαλύει κάθε ενέργεια διαβολική. Άλλος μάγος ο οποίος αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη είναι ο Σίμωνας, ο οποίος Σίμων αναφέρεται στο περιστατικό εκείνο με τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος έβλεπε στην Σαμάρια, όταν έβλεπε ο Σίμων ότι ο Απόστολος Πέτρος και οι Απόστολοι έκαναν θαύματα με το όνομα του Χριστού, πήγε και αυτός για να εξαγοράσει, τους έδωσε λεφτά για να εξαγοράσει την χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να μπορέσει και αυτός να κάνει τα θαυμαστά αυτά σημεία τα οποία έκαναν και Άγιοι και Θεοφόροι Απόστολοι. Και του είπε το γνωστό χωρίο ο Απόστολος Πέτρος, το αργύριό σου συν σύ ή στην απώλεια. Τα αργύριά σου μαζί με σένα να πάνε στην απώλεια. Διότι το πνεύμα και η χάρη και η δωρεά του Θεού δεν εξαγοράζεται ούτε με λεφτά ούτε με τίποτε άλλο, παρά μόνο δίνεται δωρεάν από τον Θεό εις τους ευσεβείς και ευλαβείς και αγωνιστάς χριστιανούς, και δωρεάν, όπως λέει ο Κύριος μας, ελάβετε, δωρεάν δίδωτε. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε. Παίρνουμε δωρεάν τη χάρη του Αγίου και Ζωοποιού Πνεύματος και δωρεάν πάλι την δίδομαι. Επίσης, άλλο ένα περιστατικό αναφέρεται με μαγεία και με μάγους με τον Απόστολο Παύλο και Σίλα ή στους Φιλίππους, έτσι. Αναφέρεται στις πράξεις αυτό στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 16. Εγένετο δε πορευωμένων ημών εις προσευχήν, παιδίς κιντινά έχουσα πνεύμα πίθωνος. Ήταν μια νεαρά κοπέλα η οποία είχε πνεύμα πίθωνος. Δηλαδή την ρωτούσα και απαντούσε και μάντευε πολλά πράγματα. Απαντήσε ημίν ή της εργασίαν πολύ παρήχε της κυρίης αυτής μαντευωμένη, η οποία, λέει, παρήχε, έκανε πολλή δουλειά. Αποκτούσαν πολλά χρήματα. Θησάβριζαν οι κύριοι αυτοί που είχαν αυτή την δούλη, αυτή την παιδίσκη, η οποία μάντευε και η οποία είχε πνεύμα πίθωνος. Βλέπετε λοιπόν ότι ήδη η Αγία Γραφή μιλάει για μάγους, μιλάει για πνεύματα πίθωνος, μιλάει για είδη μαγείας, για δαιμόνια κλπ. Κλπ. Δεν είναι ούτε φανταστικά, ούτε αποκοιήματα αρρωστημένων μυαλών και θρησκολήπτων. Αυτή λοιπόν, κατακολουθούσασα το Παύλο και το Σίλα, έκραζε ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν. Αυτοί, λέει, οι άνθρωποι, το έλεγε το δαιμόνιο τώρα διαμέσου της παιδίσκης, ότι είναι δούλοι του Θεού.
ήτινε καταγγέλου συν ημίν οδόν σωτηρία, οι οποίοι καταγγέλουν σε εσάς, σε όλους εμάς, την οδόν της σωτηρίας. Το δαιμόνιο να προτρέπει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τον Παύλο, τους Αποστόλους Παύλο και Σίλα, και να λένε ότι κηρύσσουν το λόγο του Θεού και την οδόν της σωτηρίας και να τους ακολουθήσουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί? Διότι ο διάβολος, όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, προσπαθεί πάντα να ξεγελάσει τον άνθρωπο και λέει πολλές αλήθειες για να πετάξει ένα ψέμα, λέει 999 ψέματα, αλήθειες για να πετάξει ένα ψέμα και να ξεγελάσει τον άνθρωπο και να τον φέρει εις τον δρόμο του και εις τις ιδέες του. Γι' αυτό λοιπόν και προσπαθούσε για να γίνει πιστευτή η κοπέλα αυτή, ότι δήθεν ας πούμε κάνει έργο καλό και ότι έχει πνεύμα μαντικό και μαντεύει, και ότι να ορίστε ακόμα και τους ανθρώπους του Θεού καλοδέχεται και προτρύνει όλους τους ανθρώπους, προτρέπει όλους τους ανθρώπους να την ακολουθήσουν. Οπότε πιστεύοντας σε αυτή την θέση της μαντευωμένης, θα έπρεπε μετά σιγά σιγά να πιστέψουν και σε όλα τα άλλα και να τους οδηγήσει εκεί που θέλει να τους οδηγήσει ο διάβολος. Τα χωρεί, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες και ευσεβούς χριστιανοί, για τα δαιμόνια και για τους δαίμονες είναι τόσα πολλά, όνου και στην αριθμός. Όποιος από εσάς έχει το χρόνο και επιθυμεί να εντρυφήσει περισσότερο, ας ανοίξει το ταμείο της Καινής Διαθήκης, όπου υπάρχουν τα χωρία μέσα και τα εδάφια, και ας ανατρέξει. Απλώς σας αναφέρω έτσι μερικά εδάφια τα οποία υπάρχουν. Ματθαίου 4:24, 8, Ματθαίου 8:16, 8:28, 8:33, Ματθαίου 9:32, 12:22, 15:22, εις τον Μάρκο, στον Ευαγγελιστή 1:32, 5:15, 5:16, 5:18, εις τον Λουκά 8:36, Ιωάννου 10:21, Πράξεις 17-18, προς Κορινθίους 10-20, 10-21, προς Τίτων 4-1 και τόσα πολλά, τα οποία νομίζω ότι θα κουραστεί κανείς να διαβάζει και να βρίσκει μέσα αναφορές σε δαιμονισμένους, σε δαιμόνια, σε προτροπές του Κυρίου μας ή προς Αποστόλους, προς μαθητάς τους, ότι τους δίνει κάθε δύναμη και κάθε εξουσία να εκβάλουν δαιμόνια και πνεύματα ακάθαρτα. Ο Κύριος μας ο ίδιος πολλάκι σε θεράπευσε δαιμονιζομένους, όπως το παράδειγμα σας είχα πει μετά όταν κατέβηκε από το όρος Σταβόρο με τον δαιμονισμένο εκείνο, όπως επίσης στην χώρα των Γεργεσινών με τους εκείνους τους δαιμονισμένους, όπως επίσης τα χωρία εκείνα τα οποία σας είχα πει προηγουμένως, τα οποία λένε επιλέξει τα εξής. Ματθαίου 10:1-8. Και προσκαλεσόμενος τότε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκε να χτίσει εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων. Έδωκε εξουσία ο Κύριος μας στους μαθητάς του κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν και θεραπεύειν πάσα νόσων και πάσαν μαλακίαν. Ασθενούντας θεραπεύεται, λεπρούς καθαρίζεται, νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται. Τους έδωσε λοιπόν την εξουσία ο Κύριος μας προς τους μαθητάς του να εκβάλλουν δαιμόνια. Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Επίσης Ματθαίου, προς Ματθαίον, Δέλτα 24. Και απήλθεν η ακοή αυτού του Κυρίου μας εις όλην τη Συρία, και προσύνεγγεν αυτό πάντας τους κακώς έχοντας, και προσύνεγγαν αυτό εις τον Κύριό μας δηλαδή πάντας τους κακώς έχοντας, ποικίλες γνώσεις και βασάνες συνεχομένους, και δαιμονιζομένους και σεληνιαζομένους και παραλυτικούς, και εθεράπευσε αυτούς. Εθεράπευσε δηλαδή το Κύριό μας εκτός όλους τους άλλους και τους αυτούς που είχαν σεληνιαστεί και δαιμονιστεί. Και στις πράξεις Ιώτα 38, διήλθεν ο Κύριό μας ευεργετών και ιόμενους πάντας τους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου. Πλήθος λοιπόν χωρίων και πλήθος αναφορές, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, εις την Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, διά τους δαίμονας, διά τα δαιμόνια, διά τους δαιμονισμένους και διά όλα τα είδη της μανδύας. Και
για να φύγει κάθε αφιβολία και κάθε ενδιασμός και για να αποδειχθεί του λόγου τα αληθές, η Εκκλησία μας, η Αγία του Χριστού Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει συντάξει και ειδικές ευχές, τους λεγόμενους εξορκισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να αναγνώσκονται από ιερείς και από τους έχοντας την άδεια, για να μπορέσουν να απαλύνουν και να βοηθήσουν όλα εκείνα τα πλάσματα τα οποία πάσχουν και είναι κυριευμένοι από τον δαίμονα. Λοιπόν, ευχολόγιο το Μέγα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Λοιπόν, στη σελίδα 147 υπάρχουν οι εξορκισμοί του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Άντρου Χρυσοστόμου, του Αγίου Κυπριανού κλπ. Θα διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα. Του Κυρίου Δεϊθόμεν, λέγει ο ιερεύς, εξορκίζω τον αρχέκακον της βλασφημίας, των αρχηγών της ανταρσίας και αυτουργών της πονηρίας. Εξορκίζωσε τον εκρηθέντα εκ της άνω φωτοφορίας και σκότω βυθού κατ' την εκθέντα για την έπαρση. Εξορκίζωσε και πάσα την εκπαισούσαν δύναμη της εις ακόλουθων προαιρέσεως. Ορκίζωσε πνεύμα ακάθαρτον κατά του Θεού Σαβαώθ και πάση στρατιάς αγγέλων Θεού, Αδωναή Ελοή, Θεού Παντοκράτρος, έξελθε και επαναχώρησαν από του δούλου του Θεού τάδε. Εξορκίζωσε κατά του Θεού του πάντα λόγου χτίσαντος και του Κυρίου ημώνος ο Χριστού, του μονογενούς Υιού αυτού, του πρώτων αιώνα ρήτος και απαθώς εξ αυτού γεννηθέντος. Του την αόρατον και ορατήν χτίση δημιουργήσαντος και του κατοικώνων ιδίαν των άνθρωπων προστουργήσαντος. Του νόμου πρώτερων φυσικός του άθετα παιδαγωγήσαντος και αγγέλων επιστασία φυλάξαντος. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά, πάρα πολλά. Και μετά λέει, ορκίωσε κατά του Θεού του Παντοκράτορος, του Θεοπνεύστο φωνή τους ανθρώπους εμπνεύσαντος και τις Αποστόλεις συμπράξαντος και πάσαν την οικουμένη ευσεβείς πληρώσαντος. Φοβήθητη, φύγε, δραπέτευσον, αναχώρησον δαιμόνιον ακάθαρτον και αναγές, καταχθόνιον, δαιμόνιον κατοχθόνιον, βήθιον, απατηλών, άμορφων, θεατών διανέβιαν, αθέατο για την υπόκριση, όπου αν τη χάνεις ή απέρχει, ή αυτός ή ο Βελζεβούλ, ή αν είσαι ο Βελζεβούλ, ή κατασίων, ή δρακοντοειδής, ή θηριοπρόσωπος, ή ως ατμός, ή ως ατμής, ή ως καπνός φαινόμενο, ή ως άρσεν, ή ως θήλη, δηλαδή αν είσαι ή άρσεν ή θήλη, ή ως ατμός φαίνεσαι, ή ως θηριοπρόσωπος, ή ως πετινών φαίνεσαι, ή ως νυκτολάλων, ή κοφών, ή άλαλων, ή εκφοβούν εξ επιδρομής, ή σπαράσων, ή επιβουλεύω, ή εν ύπνο βαρύ, ή εν όσο, ή εν μαλακία, ή εν γένο τυρεύων, ή δάκρυα φιλίδων εμπιούν, ή λάγνων, ή είσαι λάγνων, ή είσαι δυσόδες, ή επιθυμητικών, ή ειδονικών, ή φαρμακόφιλων, ή ερωτομανές, ή αστρομαγικών, ή ενοικηματικών, ή ανεδές, ή φιλώνικων, ή ακατάστατων, ή της σελήνης συναλλιούμενων, ή χρόνων την συντρεπόμενων, ή ορθρινών, ή μεσηβρινών, ή μεσονυκτικών, ή αυτομάτως συνήντεσας, ή επέφθης υποτινός, ή προς επέλασσας άφνου, ή εν θαλάσσιεν ποταμό, ή υπογής, ή υποφρέατος, ή κρυμνού, ή εκλάκου, ή λίμνης, ή καλαμόνος, ή ύλης, ή απογέου, ή ακαθάρτου, ή άλσους, ή δρυμόνος, ή δέντρου, ή ορναίου, ή βροντής, ή εξτέγης λατρού, ή ανεκολυβήθρα υδάτων, ή εκνήματος ειδωλικού, ή όθεν είσμε και ουκίσμε, όποιον γνωρίζουμε και δεν γνωρίζουμε, ή γνωστόν ή άγνωστον. Μερίσθητη και απαλλάγητη, εσχύνθη την εικόνα την χειρή Θεού πλαστήσαν και μορφωθήσαν. Φοβήθη τους αρποθέντος Θεού το μήνα με και μη εγκριβή στον δούλο του Θεού τάδε, αλλά ράβδος σιδηρά και κάμινο σπυρό και τάρθρος και οδόντων φρυγμός, βρυγμός άμυνα της παρακοής περιμένει. Φοβήθητη, φημώθητη, φύγε. Μη υποστρέψεις, μη υποκριβείς με θετέρας πονηρίας πνευμάτων ακαθάρτων. Και λοιπά και λοιπά, ότι μέγας ο φόβος Θεού και μεγάλη δόξα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Λοιπόν, με αυτά εδώ, επειδή δεν έχουμε το χρόνο, νομίζω ότι ήταν έτσι ενδεικτικά για τις ευχές, για τους εξορκισμούς που έχει συντάξει η Αγία του Χριστού Εκκλησία δια των Αγίων της εις το Μέγα Ευχολόγιο του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Άντρου Χρυσοστόμου, του Αγίου Κυπριανού και άλλων Αγίων Πατέρων. Δεν έχουμε το χρόνο να τις αναγνώσουμε, όλες, είναι πάρα πολλές, είναι περίπου μισή ώρα ανάγνωση. Όσοι θέλουν μπορούν να τρέξουν εις το Μέγα Ευχολόγιο ή στο Μικρό Ευχολόγιο και να διαβάσουν εκεί μέσα τις ευχές, τους εξορκισμούς κατά των πνευμάτων ακαθάρτων. Άρα λοιπόν η ίδια Εκκλησία μας παραδέχεται τα Μάγια, παραδέχεται τα είδη της Μαγείας και έχει συντάξει, επαναλαμβάνω, ειδικές ευχές, ειδικούς εξορκισμούς για να προστατεύσει όλους εκείνους οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο, από την Α ή Β προσεξία και αμαρτία, έχουν υποπέσει στα δίχτυα και στις πλάνες του διαβόλου. Θα τελειώσω
με το λόγο του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Νικοδήμου και μετά ερχόμαστε αμέσως στα δικά σας ερωτήματα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Στον ένατο λόγο λοιπόν του Αγίου Νικοδήμου λέγεται εξής, ότι οι μάγοι και όλοι αυτοί που ασχολούνται με όλα τα είδη της μαγείας δεν είναι ούτε πρέπει να ονομάζονται χριστιανοί. Κάνουν μεγάλο λάθος εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι όσοι ασχολούνται με αυτού του είδους τα πράγματα και με τις ασχολίες, τις δαιμονικές ασχολίες, μπορεί να λέγονται χριστιανοί και έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό και με τον Χριστό. Δεν έχουν καμία μα καμία σχέση, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές και στην προηγούμενη, ότι κατά την ώρα κατά την οποία βαπτίζεται ο άνθρωπος χριστιανός, εκείνη την ώρα είτε ο ίδιος αν είναι ενήλικος είτε ο ανάδοχος του αν είναι ανήλικος, υπόσχεται ότι αποτάσσεται τον διάβολο και όλα τα έργα και όλες τις πράξεις και όλες τις πομπές και όλα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με τον διάβολο. Αποτάσσουμε τον σατανά και πάση της πομπής, την πομπή αυτού και πάση της έργης αυτού. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ότι οι μάγοι και οι τατιά αυτά πράγματες δεν πρέπει να ονομάζονται καθόλου χριστιανοί. Και λοιπόν, οι τατιά αυτά πάντα ενεργούνται ως χριστιανοί, πώς μπορούν πλέον να είναι ή να ονομάζονται χριστιανοί? Χριστιανοί και μάγοι, χριστιανοί και γητευτέ, χριστιανοί και παιδί, χριστιανοί και φαρμακοί, χριστιανοί και αστρολόγοι, χριστιανοί και δαιμονολάτρες, άπαγε, μη γέννητο. Και τι συμφωνία έχει το φως με το σκότος, η αλήθεια με το ψεύδος, η ή του Θεού με τους ιούς του διαβόλου, ο Χριστός με τον Βελίαρ, όθεν ματέως ιτιούν τι καυχόνται πως είναι χριστιανοί, διότι κανένα όφελος δεν λαμβάνω από μόνο τον ψηλόν όνομα του χριστιανισμού, επειδή τα έργα αυτών είναι σατανικά και αντιχριστιανικά. Ναι, χριστιανοί και ευσεβείς. Μα με τον λόγο μόνο και με το σχήμα, με τον τρόπο δε και με το επίτηδαν προδότου του χριστιανισμού ασεβείς και εθνικοί. Όθεν δίκιον είχε ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης, να ονομάζει χείρονας των Ελλήνων τους θεού τους χριστιανούς. Χειρότερος από τους ειδωλολάτρες ονομάζει τους χριστιανούς ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί. Και να λέγει περί των τιούτων. Το μεν λόγο πολλοί χριστιανοί, το δε τρόπο ολίγοι και σπάνιοι. Το σχήματι ως χριστιανοί και ως Χριστού μαθητέ, το δε τρόπο προδότε. Το λόγο ευσεβείς, το δε τρόπο ασεβείς. Της δε ο έργης εθνική. Πώς τολμώσιν οι τιούτοι και προσέρχονται στα θεία μυστήρια, οι χείρονες των Ελλήνων υπάρχοντες, των Ελλήνων με την έννοια των ειδωλολατρών. Της τι αυτά πράτους είναι εδώ να τους καλύφθει αυτούς χριστιανούς. Ως περγαρικόρη η Παρθένωση, ως ότου φυλάτη την Παρθενίαν αυτής, ευλόγος και αξίως Παρθένος καλείται και έστιν, επάν δε απατηθεί υποτινός και φθαρεί και την Παρθενίαν απολέσει ούκ έστε Παρθένος, όπως μια κόρη Παρθένος είναι Παρθένος μέχρι που παραμένει, Παρθένος όταν δε φθαρεί δεν λέγεται Παρθένος, έτσι και ο καλούμενος χριστιανός, εάν τα συνθήκας παραβεί και της Επαγγελίας της οποίας υποσχέθη, καταπατήσει και το λόγον του Αγίου Ευαγγελίου αθετήσει και τα των εθνών πράττει, ουδέν όφελος των τιούτων καλείστε χριστιανών. Και όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή και με αυτό κλείνομαι, υπάρχουν πολλοί κανόνες και πολλοί Άγιοι Πατέρες οι οποίοι έχουν συντάξει επιτήμια, φοβερότατα επιτήμια για όλους εκείνους οι οποίοι είναι, είτε είναι οι ήδη μάγοι είτε τρέχουν για όλους τους άλλους υπόλοιπους οι οποίοι τρέχουν σε αυτούς, σε αυτά τα όργανα του διαβόλου, όλα αυτά που προαναφέραμε, για να βρουν κάποια ανακούφιση συνδίθε ή για να τους λυθεί κάποια απορία τους ή κάποιο μελλοντικό τους πρόβλημα. Λοιπόν, όλοι αυτοί είναι καταδικασμένοι από την Αγία του Χριστού Εκκλησία με φοβερά επιτήμια, τα οποία φτάνουν, αρχίζουν από 7 χρόνια και καταλήγουν μέχρι τέλος της ζωής των. Όπως είχαν προαναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, ο 61ος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο 65ος της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, ο 24ος της Εναγία Τοπικής Συνόδου Αγκύρα, ο 36ος της Εναλαοδικία, ο Μέγας Βασίλειος στον 65ο κανόνα του και επίσης στον 72ο κανόνα του, ο Άγιος Γρηγόριος Ονίσης στον 3ο κανόνα αυτού, όλοι αυτοί οι Άγιοι και όλοι αυτές Άγιοι Οικουμενικές και Τοπικές Σύνοδοι αναφέρονται για όλους τους μάγους, για όλα τα είδη της μαγείας και επιτιμούν με φοβερό επιτίμιο
και καθερούν όλους εκείνους τους ιερείς οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια είδη και αφορίζουν και αναθεματίζουν όλους εκείνους τους χριστιανούς οι οποίοι τρέχουν και προστρέχουν σε τέτοιου είδους μέντιουμ, μάγους, αστρολόγους και διάφορα και διαφόρους άλλους. Λοιπόν, θα έρθω τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στα ερωτήματά σας, για να απαντήσουμε όλα εκείνα τα οποία μας ερωτήσατε με τη βοήθεια του Θεού και φυσικά τον λίγο χρόνο τον οποίο μας έχει απομείνει. Ευχαριστούμε τους αγαπητούς φίλους και φίλες, όλους εκείνους οι οποίοι μας συγχαίρουν για την εκπομπή μας. Είναι αρκετοί από ό,τι βλέπω. Δεν μπορώ να τους αναφέρω όλους. Την κυρία Κουβελάκη από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, τον κύριο Κοσμόπουλο Σωτήριο, φοιτητής θεολογίας. Λοιπόν, μία καταγγελία εδώ, Δημήτριος, ο αδερφός Δημήτριος από τα Πατήσια. Ιερός Ναός Αγίας Ζώνης, λέει, οδός Επτανήσου Κυψέλη. Υπάρχουν κεριά κόκκινα απέναντι από την εικόνα του Χριστού και της Παναγίας. Το είπε στον ιερέα και ο ιερέας του είπε, κατήγηση θα μας κάνεις. Μάλιστα. Είναι γνωστό, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ότι συνήθως τα κόκκινα κεριά τα χρησιμοποιούν σε τελετές μαύρης μαγείας και επικλήσεις δαιμονίων. Γι' αυτό καλό θα είναι, όπως συνηθίζεται και όπως είναι η παράδοση της εκκλησίας μας, να έχουμε τα συνηθισμένα κεριά στις εκκλησίες και όχι άλλου είδους χρώματος, το οποίο αυτό καθ' αυτό βέβαια το κερί, το χρώμα δεν είναι τίποτα κακό, αλλά μπορεί όμως να παρεξηγηθεί από τους ευσεβείς χριστιανούς. Κάποιος τηλεθεατής μας, ο Οδυσσέας από το Περιστέρι, μας λέγει τα εξής. Ασχολήθηκα με την μαγεία, αλλά τώρα γύρισα στον δρόμο του Χριστού. Παρόλα αυτά, όλα μου πάνε στραβά. Παρακαλώ, σχολιάστε τα παραπάνω. Λοιπόν, αγαπητέ φίλε Οδυσσέα, το να μπορέσει κανείς να γλιτώσει αφού πιαστεί στα δίχτυα του διαβόλου δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο πράγμα, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι πρόγονοί μας και οι Άγιοι Πατέρες, κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Δηλαδή καλύτερα είναι να προλαμβάνει κανείς το κακό παρά να προσπαθεί μετά να το θεραπεύσει. Γι' αυτό και είναι τρομερά δύσκολο όταν κανείς πιαστεί στα δίχτυα του διαβόλου να μπορέσει να θεραπευτεί και να γλιτώσει με πολύ μεγάλη ευκολία. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας, χρειάζεται πολύ προσπάθεια, διενεκής προσπάθεια, ούτως ώστε σιγά σιγά, όπως σιγά σιγά εισέρχεται ο άνθρωπος οδεύει στο κακό και πλησιάζει τον διάβολο, σιγά σιγά πάλι απομακρύνει από τον διάβολο και πλησιάζει τον Θεό. Τώρα, το τι όλα σου πάνε στραβά δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς, αλλά εάν σου πάνε στραβά τα υλικά δεν είναι και τόσο πολύ κακό θα έλεγα και τόσο πολύ περίεργο, ούτε και τόσο πολύ άσχημο. Διότι σκοπό μας δεν είναι να μας πάνε καλά εδώ στη ζωή όλα μας τα πράγματα και να ζούμε ζωή ήσυχη και ωραία και ευχάριστη. Εδώ ήρθαμε για να αγωνιστούμε, είναι στάδιο αγώνος, όπως το είπαμε, το στάδιο των αιρετών είναι έχτε, η βολόμενη αθλήση εισέρχεται. Ο καθένας όταν εισέρχεται μέσα στην Αγία Κολυβήθρα και εμβαπτίζεται, τον Χριστόν, Χριστόν εμβαπτίστημε. Όσοι Χριστόν εμβαπτίστε, Χριστόν ενεδυθήκαμε με τον Χριστό. Και η οδός του Χριστού είναι στενή και τεθλιμμένη. Και χρειάζεται μεγάλος αγώνας και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον διάβολο και τα έργα του. Δεν πειράζει, εσύ να παραμείνεις κοντά στο Θεό, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής και η πηγή των πάντων, και σιγά σιγά με την βοήθειά του και την προσπάθεια τη δική σου θα καλυτερεύεις όλο και περισσότερο. Η κυρία Αγγελική από το Μοσχάτο μας λέγει ότι είναι δυνατόν κάποιος που ασχολείται με επίκληση πνευμάτων να πηγαίνει στην εκκλησία και να κοινωνεί.
Διότι ξέρει, λέει, κάποιον ο οποίος κάνει επικλήσεις και ταυτόχρονα κοινωνεί. Φυσικά και δεν γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, αγγελικοί, αυτό το πράγμα, το οποίο είναι πέρα για πέρα παράδεκτο. Όπως είπαμε προηγουμένως και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αλλά και λίγο πριν, ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία κοινωνία μεταξύ φωτός και σκότου και μεταξύ αλήθειας και ψεύδου, μεταξύ Χριστού και διαβόλου. Αυτή, όπως αποδείξαμε, εν το μέτρο των δυνατοτήτων μας βέβαια, γιατί ο χρόνος μας, το θέμα ήταν πολύ μεγάλο και ο χρόνος μας κάπως περιορισμένος, όπως αποδείξαμε, όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά τα είδη της μαγείας είναι, δεν είναι καθόλου χριστιανοί, δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό και είναι όργανα και οπαδοί του διαβόλου και καταδικάζονται και τιμωρούνται από την Εκκλησία μας. Οπότε λοιπόν δεν έχει καμία σχέση αυτός ο άνθρωπος, δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με την Εκκλησία και κακώς κάνει και κοινωνεί. Και φυσικά κακώς κάνει και ο ιερέας, εάν το γνωρίζει, το τονίζω αυτό, εάν το γνωρίζει ότι είναι πνευματιστής και τον κοινωνεί. Εάν δεν το γνωρίζει ο ιερέας, φυσικά δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας τι είναι που πλησιάζει, τι πιστεύει και τι φρονεί. Θα πρέπει εσύ να πλησιάζεις τον ιερέα, να του πεις ότι «Πάτερ μου, συγγνώμη που σας ενοχλώ κλπ. Θέλω να σας πω κάτι. Αυτός ο κύριος κλπ. Ασχολείται με πνευματιστικές πράξεις, κάνει επικλήσεις δαιμόνων και πνευμάτων. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω, διότι τον βλέπω και κοινωνάει και δεν, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και τους Ιερούς Κανόνες, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Όχι μόνο δεν πρέπει να συμβαίνει, θα πρέπει και να αφορίζεται κιόλας, αν επιμένει σε αυτή την θέση του. Επιτρέπεται ο αγαπητός φίλος και τηλεθεατής μας Δημοσθένης από το Περιστέρι. Μας ρωτάει αν επιτρέπεται εμείς ήδη να λέγουμε στο σπίτι μας την ευχή περί βασκανίας, με νερό και λάδι επικαλούμενο τους Αγίους Αναργύρους και ή είναι αμαρτία και θα πρέπει να ζητούμε την βοήθεια ιερέων. Μάλιστα. Ευχαριστώ φίλε Δημοσθένη για την ερώτηση. Μου δίνεις την ευκαιρία να απαντήσω σε ένα σημείο το οποίο δυστυχώς οι περισσότεροι από τους χριστιανούς δεν το γνωρίζουν και το οποίο είναι δυσιδαιμονία. Συνηθίζουν οι χριστιανοί να κάνουν το λεγόμενο ξεμάτιασμα με ένα ποτήρι με λάδι και με νερό και να πετούν μέσα στο νερό το λάδι και αν θα παίρνουν κάποια σχήματα και γίνονται κάποια κύκλοι κλπ. Είναι ματιασμένο και ξεματιάζεται ή όχι κλπ. Και όλα αυτά τα παρεμφερεί. Αυτά είναι τελείως πέρα για πέρα απαράδεκτα από την Εκκλησία μας και από τους Αγίους μας. Κανείς από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρας μας δεν μας έχει παραδώσει κάτι τέτοιο με νερό και λάδι. Αυτά που μας έχουν παραδώσει είναι αυτά που σας είχα πει προηγουμένως, οι ευχές, οι εξορκισμοί και μια ειδική ευχή που έχει η Εκκλησία μας στην τάξη, η λεγόμενη ευχή της Βασκανίας. Αυτή η ευχή της Βασκανίας αναγνώσκεται ιδιαίτερα από τους κληρικούς μας και σε περίπτωση ανάγκης, όταν δεν υπάρχει κάποιος ιερεύς και είναι κάποια κατάσταση επίγουσα και αναγκαία, μπορεί ένας πιστός και καθαρός και ευσεβής χριστιανός να αναγνώσκει αυτή την ευχή που λέγεται ευχή περί Βασκανίας. Και φυσικά οπωσδήποτε την βοήθεια των ιερέων θα πρέπει, ρωτάς, να πρέπει να ζητούν τη βοήθεια ιερέων. Φυσικά και θα πρέπει να ζητούμε τους ιερείς. Οι ιερείς είναι εκείνοι οι οποίοι τους έχει δοθεί από τον Κύριό μας, από τον παντοδύναμο και πανίσχυρο Κύριό μας, η εξουσία του πατίνε πάνω όφερο και σκορπίων και λάβετε Πνεύμα Άγιο και να μπορούν να βάλουν και να χτυπούν τα δαιμόνια και τα ακάθαρτα πνεύματα όπως διαβάσαμε προηγουμένως. Οπότε έχοντας κανείς το χάρισμα και το μυστήριο της ιεροσύνης αυτόματα έχει πολλές δωρεές και χάριτες και δυνάμεις και εξουσίες από τον Πανάγαθο Κύριό μας και μπορεί, επαναλαμβάνω, να βοηθήσει κέρια και άμεσα όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν χτυπηθεί από τα δαιμόνια. Ο κύριος Βασίλης Δαρέσης από το Παγκράτη μας ρωτάει, αφού η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τους αστρολόγους, γιατί ο Χριστός δέχτηκε τους μάγους και μάλιστα του πρόσφεραν χρυσά δώρα. Πραγματικά, αγαπητέ φίλε Βασίλη, η Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως είπαμε και όπως αποδείξαμε, δεν δέχεται σε καμία περίπτωση όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται, τους αστρολόγους, οι λεγόμενους οποίοι ασχολούνται με τα άστρα και τα οποία υποτίθεται και λένε αυτοί ότι καθορίζουν τις τύχες μας και τις πράξεις μας και τα έργα μας,
το ζωδιακό κύκλο, το οροσκόπιο κλπ. Όλα αυτά τα γνωστά που προαναφέραμε, δεν τους αποδέχεται και τους απορρίπτει παντάπαση με φοβερά και μεγάλα επιτήμια. Τώρα, ο Χριστός λέτε ότι δέχτηκε τους μάγους. Καταρχάς, εκείνοι δεν ήταν μάγοι, ήτανε Χαλδαίοι, Πέρσες, οι οποίοι ασχολόντουσαν με την αστρονομία. Ήταν κατά κάποιο τρόπο αστρονόμοι. Και ο Χριστός μας δεν τους δέχτηκε. Ο Χριστός μας ήταν ενήπιο τότε. Δεν είχε την δυνατότητα να τους πει «Σας δέχομαι, δεν σας δέχομαι». Αυτοί ήταν να προσκυνήσουν τον Κύριό μας, να του υποβάλουν τα σέβη τους, να καταθέσουν τα δώρα τους και να ευχαριστήσουν, εν πάση περιπτώσει, τον Μεσσία, γιατί ήξεραν εκείνοι, είχαν μάθει και περίμεναν ότι κάποια στιγμή θα γεννηθεί ένας βασιλιάς, ένας Μεσσίας, ο οποίος θα σώσει όλο τον κόσμο από την αμαρτία και από τα έργα του διαβόλου. Και κατά κάποιο τρόπο παρέδωσαν την δύναμή τους και την εξουσία τους, υπέκυψαν, δηλαδή γονάτισαν και παρέδωσαν, αν θέλετε, ήταν μια παραδοχή ότι δεν ήταν αυτοί κάτι καλό και ότι ήρθαν πλέον να προσκυνήσουν τον Σωτήρα, τον Χριστό, και σταματούν πλέον τα έργα του σκότους και του διαβόλου και καταθέτουν όλη τη δύναμή τους και όλη την, την εξουσία τους στα χέρια του Κυρίου μας. Δεν είχε λοιπόν την δυνατότητα ο Κύριος να τους δεχθεί ή να τους απορρίψει νήπιον όν, πρώτον. Δεν ήταν δηλαδή μια αποδοχή του Κυρίου μας στους αστρολόγους. Πρώτον μάλλον δεν ήταν αστρολόγοι με τη σημερινή μορφή. Δεύτερον, δεν είχε την δυνατότητα ο Κύριος να τους δεχθεί ή να τους απορρίψει, γιατί ήταν νήπιο και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και τρίτον, ήταν μια έμεση και άμεση, αν θέλετε, υπαγωγή και πάυση πλέον όλων αυτών των πράξεων που έκαναν εις τον Σωτήρα του κόσμου, εις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Βλέπω κάποια ερωτήματα τα οποία δεν έχουν πολύ σχέση με το θέμα, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σημαντικά μεν και σπουδαία. Υπόσχομαι πολύ σύντομα, ίσως την μεθεπόμενη Κυριακή, να κάνουμε μία εκπομπή με όλα εκείνα τα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί, για να απαντήσουμε με τη βοήθεια του Θεού σε όλα τα απαντήματα τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα, σε όλα τα ερωτήματα τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα. Παραλαμβάνω, η εκπομπή μας είναι ζωντανή, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη, και αυτή τη στιγμή παίρνουμε τα ερωτήματά σας, όπως τουλάχιστον εσείς που ακούσατε τα ερωτήματά σας, γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή υποβάλλατε ερωτήματα και σας απαντούμε αυτή τη στιγμή. Για όσους έχουν κάποιους συνδυασμούς, ότι δεν είναι ζωντανοί, μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, να θέσουν το ερώτημά τους και να τους απαντήσουμε, για να πιστούν και αυτοί ότι είναι ζωντανή η εκπομπή μας. Γιατί πολλοί μας ρωτάνε αν είναι ζωντανή ή μαγνητοσκοπημένη. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία δεν είναι επί του θέματος και θα τα αφήσω να απαντήσω πρώτα στα ερωτήματα επί του θέματος και αν έχω χρόνο και στα υπόλοιπα. Ο κύριος Δημήτριος από τα Πατήσια μας ρωτάει γιατί ανέχεται το κράτος τους μάγους, άρα το ίδιο το κράτος είναι μασονικό. Δεύτερο, από πού συντηρούνται οι μάγοι και όλοι οι άλλοι? Από αυτούς που ζητάνε την βοήθειά τους. Άρα υπάρχει μαγεία και ο διάβολος. Άρα υπάρχει και ο Θεός. Και τρίτο, γιατί δεν καυτηριάζει η Ιερά Σύνοδος στην μαγεία? Μάλιστα. Πολύ ωραία τα ερωτήματα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, και σε ευχαριστούμε που και εσένα βέβαια, αλλά και όλους εσάς τους ευσεβείς και ευλαβείς χριστιανούς τηλεθεατάς μας, οι οποίοι κάθε Κυριακή μένετε, παραμένετε μαζί μας 2 έως 3 περίπου ολόκληρες ώρες, παρόλο που η ώρα κάπως είναι λίγο περασμένη. Ελπίζω όμως να ικανοποιήσετε με όλα αυτά τα οποία συζητάμε και τα οποία αναφέρουμε, και ελπίζω να ωφελήσετε και εσείς και εμείς που σας μιλάμε. Λοιπόν, γιατί ανέχει το κράτος τους μάγους? Είναι ευνόητο, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη, διότι το κράτος δυστυχώς σήμερα είναι κυριευμένο από ανθρώπους οι οποίοι είναι άθεοι, από ανθρώπους οι οποίοι είναι αντίχριστοι, από ανθρώπους οι οποίοι είναι μασόνοι, από ανθρώπους οι οποίοι είναι ανθέληνες, από ανθρώπους οι οποίοι είναι όργανα του σιωνισμού, από ανθρώπους οι οποίοι είναι μασόνοι και οτιδήποτε άλλο αντιχριστιανικό. Γι' αυτό και ανέχεται και υποθάλπει και καλλιεργεί και προβάλλει όλους αυτούς τους μάγους και τα είδη της μαγείας μέσω τηλεοράσεως, μέσω περιοδικών, μέσω με ραδιοφωνικό σταθμό και πολλών άλλων πραγμάτων και μέσων.
γιατί δεν καυτηριάζει η Ιερά Σύνοδος στη Μαγία. Νομίζω ότι πολλές φορές πολλοί κληρικοί και, και επίσκοποι αλλά και η Ιερά Σύνοδος έχει καυτηριάσει και έχει, έχει καυτηριάσει τους μάγους και τα έργα της Μαγείας και έχει, θα λέγαμε, εφιστήσει την προσοχή σε όλους τους χριστιανούς να απέχουν από όλα αυτά τα είδη της Μαγείας. Βέβαια, αυτοί όλο και πληθαίνουν και αυξάνονται, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί αφελείς και πάρα πολλοί πονεμένοι άνθρωποι, οι οποίοι εν τη αγνία τους και εν τη αφελία τους δεν ξέρουν πού να βρουν παρηγοριά και δεν ξέρουν πού να λύσουν το πρόβλημά τους, και είτε παρασυρώμενοι από φίλους, είτε βλέποντας στους δέχτες τηλεοράσεως να διαφημίζουν όλους αυτούς τους μάγους και τα μέντιουμ και την αστρολογία και το ένα και το άλλο, τρέχουν να βρουν κάποια παρηγορία, κάποια λύση, και τελικά βρίσκονται και μπλεγμένοι στα δίχτυα του διαβόλου, και μετά για να ξεμπλέξουν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και μεγάλος αγώνας. Η Μαρία από Καλυθέα μας ρωτάει αν ο διάβολος πειράζει τους απίστους μόνο ή και τους καλούς χριστιανούς. Αγαπητή Μαρία, φυσικά και ο διάβολος δεν πειράζει μόνο τους απίστους και μόνο τους αμαρτωλούς, αλλά και τους καλούς χριστιανούς. Θα έλεγα ιδιαίτερα και πιο πολύ πειράζει τους καλούς χριστιανούς, διότι ακριβώς το έχουν ξεφύγει από τα χέρια του, είναι κοντά στο Θεό και προσπαθεί και αυτούς να τους απομακρύνει από το Θεό και να τους φέρει κοντά του και να τους φέρει εις τα δίκαια του. Γι' αυτό και θα έλεγα περισσότερο πειράζει αυτούς οι οποίοι είναι κοντά εις το Θεό και είναι πιστοί και ευσεβείς χριστιανοί, παρά αυτούς οι οποίοι βρίσκονται μακριά από το Θεό και τον Α ή τον Λόγο. Αυτούς άλλωστε τους έχει ήδη κερδίσει, οπότε προσπαθεί να κερδίσει και τους πιστούς και ευσεβείς χριστιανούς. Αλλά όμως, όπως είπα προηγουμένως, είναι δύσκολο έναν πιστό, ένα ευσεβή, ένα χριστιανό ο οποίος κάνει πολύ καλή ζωή και μυστηριακή ζωή, είναι πολύ δύσκολο να τον επηρεάσει και να τον αποσπάσει από την σκέπη και από την αγκαλιά του Κυρίου μας και της Εκκλησίας μας. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια ο διάβολος και χρειάζεται να βρει κάποιο τρωτό σημείο, κάποια αδύνατο πτέρνα, κάποια χίλια πτέρνα στον χριστιανό, κάποιο παράπτωμα δηλαδή, κάποια αμαρτία, κάποιο πάθος, για να μπορέσει να τον χτυπήσει και να τον απομακρύνει από τον Θεό. Λοιπόν, η ώρα έχει περάσει αρκετά βέβαια, έχει πάει 1 παρά 10. Θα απαντήσουμε σε 1-2 ακόμη τηλεφωνήματα και μετά θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, την εκπομπή της Φωνής του Πατροκοσμά. Ρωτάει η κυρία Παναγιώτα από το Χαϊδάρι πώς κάποιος πονηρός άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει αγαθή προαίρεση. Όπως ένας άρρωστος μπορεί να γίνει καλά πηγαίνοντας στο γιατρό. Ένας άρρωστος για να γίνει καλά πρέπει να πάει σε κάποιο γιατρό, σε ένα ειδικό γιατρό, ο οποίος θα του πει, θα του δώσει κάποια φάρμακα, κάποια θεραπεία για να γίνει καλά. Έτσι λοιπόν και ένας πονηρός άνθρωπος, ο οποίος είναι αρρωστημένος πνευματικά, για να γίνει καλά θα πρέπει να πάρει ένα φάρμακο από ένα γιατρό. Οι γιατροί δεν είναι άλλοι παρά οι ορθόδοξοι και διακριτικοί πνευματικοί ιερείς της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας μας. Προστρέφοντας λοιπόν σε ένα ορθόδοξο και διακριτικό πνευματικό, αυτός θα σου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνεις και τι φάρμακο θα σου δώσει για να μπορέσεις να γίνεις καλά. Και φυσικά, έτσι για να μην μείνεις λίγο όχι τόσο ικανοποιημένος από την απάντηση, μπορείς συγχρόνως και εσύ να προσεύχεσαι περισσότερο προς τον Θεό και να του ζητάς να σου δώσει αγαθή προαίρεση, πίστη, ελπίδα και όλες τις άλλες αρετές και όλα τα άλλα χαρίσματα. Συγχρόνως να εξομολογήσεις συχνά και τακτικά, να κοινωνάς εάν μπορείς και σου δώσει την άδεια πνευματικό σου, να είσαι εγκρατής και να προσπαθείς εν πάση περιπτώσει να έχεις μία φυλακή όλων των αισθήσεών σου από όλες τις αμαρτωλές εικόνες και ακούσματα. Ένα ερώτημα λίγο άσχετο από το θέμα μας, από την κυρία Σωτηράκη, σπουδαίο βέβαια ερώτημα, αλλά δεν έχει σχέση με το θέμα μας, από τη Φιλαδέλφια. Κυρία Σωτηράκη από τη Φιλαδέλφια μας ρωτάει τι συμβαίνει με τις κάρτες του ΙΚΑ και αν έχουν σχέση με το χάραγμα.
Οπωσδήποτε θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, διότι προσπαθούν εδώ και μία δεκαετία να μας σφραγίσουν διαμέσου του ΕΚΑΜ και διαμέσου του ΕΠΑΡΑ του αριθμού 666 με τις ταυτότητες, αλλά και με άλλα είδη καρτών, τα οποία ένα από τα είδη αυτού του καρτού δεν είναι άλλες και από τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, τις οποίες θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, και επειδή δεν έχω δει βέβαια κάποια, αλλά όμως ακούγεται και λέγεται ότι έχει άμεση σχέση με την ταυτότητα, δηλαδή είναι μια παρόμοια κάρτα όπως θα ήταν και η ταυτότητα, γι' αυτό δεν θα πρέπει να την πάρουμε, να την παρελάβουμε, διότι έχω ακούσει και έχω δει κιόλας, μου έχουν στείλει και εμένα κάποια τηλεθεάτρια μια υπεύθυνη δήλωση που τις έστειλαν από το ΙΚΑ Φιλαδελφίας κλπ. Για να παραλάβει αυτή την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει λοιπόν να μην την παραλάβουν, διότι κατά πάσα πιθανότητα και κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πρέπει να έχει άμεση σχέση με την ταυτότητα και με το σφράγισμα και με το ΕΚΑΜ. Είναι δηλαδή ένα άλλο είδος ενιαίου κωδικού αριθμού με το ένα άλλο είδος φακελώματος. Όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν μπορέσουν να το περάσουν μέσω ταυτότητα στο σφράγισμα και το ηλεκτρονικό φακέλωμα, θα προσπαθήσουν να το περάσουν μέσω κάποια άλλη κάρτα. Για όλα αυτά όμως, θα γίνει μια συγκέντρωση, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες τηλεθεάτριες και τηλεθεατές, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση για όλα αυτά τα θέματα, για τις νέες ταυτότητες, για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων, για όλο τις κάρτες τις πιστωτικές και παρεμφερείς άλλες κάρτες, στο πεδίο του Άριος, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 26 Μαρτίου. Στις 26 Μαρτίου, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, το μεσημέρι, θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση από πολλούς φορείς και από πολλά σωματεία, συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το 666, για τις ταυτότητες, για τις κάρτες κοινωνικών ασφαλίσεων και για πολλές άλλες παρεμφερείς κάρτες. Λοιπόν, δεν προλαβαίνω να απαντήσω στα άλλα ερωτήματα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, έχει περάσει πολλή ώρα. Εδώ θα σταματήσουμε. Υπόσχομαι, όπως σας έχω πει, όλα τα ερωτήματά σας τα κρατάω από όλες τις εκπομπές, τα οποία δεν έχω απαντήσει. Κατά πάσα πιθανότητα, η μεθεπόμενη εκπομπή μας θα την αφιερώσω, κατά πάσα πιθανότητα, θα την αφιερώσω σε όλα εκείνα τα ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί μέχρι σήμερα. Σήμερα, αγαπητοί μου και ευσεβείς μου χριστιανοί, αγαπητοί τηλεθεατές, κλείσαμε και το δεύτερο μέρος και ολοκληρώσαμε το μέτρο των δυνατοτήτων μας, όχι ότι αυτά είχαμε μόνο να πούμε, αυτά τα οποία είχαμε να πούμε για την μαγεία και για όλα τα είδη της μαγείας ήταν πάρα μα πάρα πολλά, τα οποία ούτε εσείς δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πλην όμως ο χρόνος περιορισμένος πάντοτε μας τρέχει και μας κυνηγάει, δεν μας άφησε και αυτή την φορά να ολοκληρώσουμε όπως θα θέλαμε το όλο θέμα. Ας ελπίσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή μας, κάποια άλλη φορά, να μας δοθεί ευκαιρία να επανέλθουμε και να κάνουμε κάποια επιμέρους ανάλυση κάποιων επιμέρους είδη μαγείας. Με τη βοήθεια του Θεού λοιπόν ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή, ολοκληρώσαμε και το θέμα της μαγείας και το είδη της μαγείας. Είδαμε ότι υπάρχουν μάγια, υπάρχει διάβολος πρώτον, υπάρχουν μάγια, υπάρχουν πολλά είδη μαγείας, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν χτυπηθεί και έχουν πονέσει από τα μάγια και υπάρχουν πάρα πολλά χωρία και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη τα οποία ομιλούν για τα μάγια και τους δαίμονες. Και είδατε πόσα επιτήμια έχει η Εκκλησία μας μέσω των θείων καιρών κανόνων και πόσες ευχές έχουν συντάξει οι Άγιοι Πατέρες και έχουν θεσπιστεί από την Αγία του Χριστού Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία από ευχές για τα μάγια, για την λύση των μάγων και της μαγείας, οι οποίες ευχές αυτές ονομάζονται εξορκισμοί. Πριν σας καληνυχτήσω και πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι την ερχόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, θα φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας, στο κανάλι 67, την Φωνή του Πατροκοσμά, τον
Άγιων Καθηγούμενων της Ιεράς Μονής, Αγίου Αυγουστίνου και Αγίου Σεραφείου από την Άφακτο, τον πατέρα τον Πανασυλλογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Νεκτάριον Μολατσιώτη. Επαναλαμβάνω, θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική συνάντηση και συζήτηση και συνέντευξη και θα ακούσετε πράγματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ σπουδαία και σοβαρά. Κέρια και σημαντικά και για την Ορθοδοξία μας και για την Ελλάδα, επαναλαμβάνω. Επίσης, μην ξεχάσετε ότι ο καιρός για την προσκυνηματική εκδρομή εις τα Ιεροσόλυμα πλησιάζει, έχει μείνει μόλις ένας μήνας και όσοι από εσάς θέλουν να συμμετάσχουν στην προσκυνηματική μας εκδρομή, στην εκδρομή που θα κάνει ο σύλλογός μας, ο Άγιος Κοσμάς, ο Ετωλός, που θα είναι μια εκδρομή 15 ημερών, εις όλα τα Άγια προσκυνήματα και σε όλους τους Αγίους Τόπους, και εις το Σινά και εις το Κάιρο, θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή όσο γίνεται πιο σύντομα, για να τους κρατήσουμε θέση. Διότι, όπως γνωρίζετε, την περίοδο του Πάσχα, ο κόσμος ο οποίος κατακλείζει τα ιερά προσκυνήματα και την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ είναι πάρα πολλοί και πολλές φορές αυτοί που έρχονται τελευταία στιγμή δεν βρίσκουν δωμάτια και δεν βρίσκουν ξενοδοχεία για να μπορέσουν να μείνουν. Και ως εκ τούτου χάνουν αυτή την μεγάλη πνευματική ωφέλεια την οποία θα είχαν εάν ερχόντουσαν εις τους Αγίους Τόπους και στα Άγια Προσκυνήματα. Για άλλη μια φορά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, της εκπομπής της Φωνής του Πατροκοσμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όσους και όσες μας παρακολουθήσατε. Ζητάμε συγγνώμη αν σας κουράσαμε, αν ήταν λίγο εκτενής η εκπομπή μας και η αναφορά μας στα κείμενα και εις τους Αγίους Πατέρες. Πριν όμως νομίζω ότι ήταν απαραίτητο και έπρεπε να γίνει. Ραντεβού την άλλη Κυριακή, την ίδια πάντα ώρα, στις 12 μετά μεσηβρίας. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε. Καλή σας νύχτα και καλή εβδομάδα και καλή και Αγία Τεσσαρακοστή.